παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και από εμάς. Παίρνουμε δυνατά στο φθινόπωρο. Μια βροχή δυνατή θα ρίξει τη θερμοκρασία και θα μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Κωστής Δραπτόπουλος στο μικρόφωνο, Γιάννης Χιλιτίδης. Έχω δύο φίλους στο στούντιο όπου οι ομάδες τους διασταύρωσαν τα ξύφη τους πριν από μια εβδομάδα. Ούτε μια εβδομάδα δεν έχει. Σάββατο. Τέσσερις μέρες. Πόσο ήταν το Σάββατο, θέλω να τη θυμάμαι αυτή την ημερομηνία. Το Σάββατο μας πέρασε ήταν 9 Σεπτεμβρίου. 9 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, 9 Σεπτεμβρίου του 17. Λοιπόν, οπαδός της Ξάνθης με οπαδό του Ολυμπιακού διασταυρώσατε τα σπαθιά σας και ήρθατε εκεί. Καλημέρα κύριε Μαλάτο. Καλημέρα και από μένα. Σε καλά. Καλά, έχω φέρει το Wilkinson Sword, το σπαθί μου, ναι. Διότι θα μονομαχήσουμε μέχρι σε σκάτων. Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, ο πατέρας Ξάνθης. Λοιπόν, να πω ότι ένα καλημέρα στον Παναγιώτο τον Αβαγωσώστη, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής σου και αύριο είναι τελευταία μέρα στη δουλειά. Τι, γιατί είναι Αβαγωσώστης, πού είναι? Είναι εκεί που πηγαίνω και κάνω τις προπονήσεις. Γιατί θα είναι τελευταία μέρα στη δουλειά? Για κάποιο λόγο σταματάει η σύμβαση και τα λοιπά. Ψάχνει κάτι καλύτερο. Εντάξει, εντάξει. Και επειδή είναι τελευταία του μέρα αύριο στην προπόνηση, το αφαιρώνουμε την εγωβή σήμερα. Πώς κάνεις κολύμπι, ρε. Κολύμπι έχουν κορμιά βαριά, ρε. Πώς είσαι? Δεν έχω βαρύ κορμί, δεν έχουν βαριά κορμιά στην κολύμπι. Πώς δεν έχουν, δεν είδες τον άλλον εκεί στην καβάλα να πούμε πώς ήταν? Εννοείς για την υδατοσφαίρη. Εγώ ήμουν περιφερειακός παίκτης, δεν έπαιζα ποτέ σε θέσεις οι οποίες ήταν απαιτητικές στη σωματοδομή. Εξτρέμι δηλαδή. Εξτρέμ και ντεμί λέγεται αυτό στο πόλεμο. Ενδιάμεσο. Εξτρέμ του νερού ήσουν δηλαδή. Ναι, ναι. Γρήγορος πάντα ήμουν στο κολυμπητή και μετά αντίστοιχα. Δεν έμπαινες μέσα εκεί στο ξύλο δηλαδή που... Πιο πολύ όχι μακριά από την επαφή, πιο πολύ... Δεν στο σαλάχ δηλαδή να μπαίνεις μέσα. Στο transition δηλαδή, γρήγορα, ναι. Πάνω κάτω. Ναι, ναι. Αυτό που έχεις μάθει από το ποδόσφαιρο. Το ξύλο το τρώει ο φουνταριστός. Και αυτός που μαρκάρει. Ναι. Ναι, πολύ καλά. Λοιπόν, κάτσε να βάλω... κομμουνιστής. Γραπτό.gr μας το υπενθυμίζει. Αν έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή μπορείς στο rapto.gr. Κάνει καλή δουλειά ο κομμουνιστής, φοβερή, ωραία. Λοιπόν, είδαμε σήμερα Champions League. Και χθες. Είδαμε χθες, αύριο. Έχει Europa αύριο. Έχει Europa League, έχει την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ αύριο. Αυτό η ώρα, με μια ομάδα που παίξαμε τον Ολυμπιακό πριν 4 εβδομάδες. Και απεκλείστηκε. Οπότε θα έχουμε συγκρίσιμα μεγέθη. Ναι. Δηλαδή θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί η Ρέκα που φυσικά το κίνητο είναι πολύ μεγαλύτερο. Άκουσα τον προπονητή. Το παρατάει νομίζω η ΑΕΚ το παιχνίδι γιατί ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Ναι, άκουσα τον προπονητή της ΑΕΚ, λέει θέλουμε να παίξουμε τριαστό, έχουμε κάποιες απουσίες, θα πάμε με τετράδα στην άμυνα. Γενικά δεν ξέρω αν το παρατάει, δεν ξέρω αν. Είναι πολύ μεγάλο το κίνητο του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ. Νομίζω είναι πιο σημαντικό για τον οργανισμό της. Είναι σε όμιλο τώρα η ΑΕΚ. Είναι στους όμιλους του Europa League, έχει εξασφαλισμένα 7 εκατομμύρια ευρώ, έχει να μάτσει με τη Μίλαν που θα έχει σίγουρα μεγάλα έσοδα. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Οπότε είναι ότι θα παίξει με κόσμο τον Ολυμπιακό. Πήρε ήδη δηλαδή. Εξέδωσε και ανακοίνωση για τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θα παίξει κανονικά με τη Λαμία. Το είπα όμως Μετρόπολης, εσύ το είπες πρώτος. Ναι, εξήγησε το γεγονός εκεί πέρα με τον κύριο. Στην ουσία, Καραϊσκάκης και Δόξα που προβιβάστηκαν στη Β' Αθηνική παραιτήθηκαν το δικαιώματος συμμετοχής στο κύπελο. Έτσι ακριβώς. Οπότε γίνεται κανονικά η αγωνιστική πρώτη για τους ομίλους. Εκτεί η ΑΕΚ τρίτη αγωνιστική με τη Λαμία την άλλη εβδομάδα και παίζει κανονικά με κόσμο με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και άμεσα εξέδωσε και ανακοίνωση όπου έχει βγάλει τα εισιτήρια για τον αγώνα. Συνολικά 35.000 εισιτήρια. Δεν θα ανοίξει όλο το ΆΚΑ γιατί και ο κόσμος της ΑΕΚ δεν είναι και τόσο ακόμα ζεστός. Ναι. Θέλει να δει και άλλα πράγματα για να φτάσει σε σημείο να έχει 60 και 65.000 κόσμο στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Κάνα 40 στο μάτσο με τον Ολυμπιακό σίγουρα θα πάει. Είναι πολύ καλή προσέλευση. Πάντως βλέπω λίγο. Ξεκινάμε λίγο με ΑΕΚ, Μαλάτο μου γλυκέ. Δεν με πειράζει. Παρασκηνιακά είναι πολύ δυνατή. Η Λαμία συνενεί στο να γίνει το μάτσο του Περιστέρι. Στην ουσία δηλαδή τη παραχωρεί ένα διπλό. Αυτό είναι διπλό και δημοσίων σχέσεων. Και δημοσίων σχέσεων για τη Λαμία. Γιατί βλέπει ποιο είναι ο δυνατό. Ναι, η Λαμία πάει εκεί. Πάει στο δυνατό που είναι η ΑΕΚ και όχι ο ΠΑΟΚ. Και βλέπω επίση ότι η πλειοψηφία του λαού τη ΑΕΚ έχει στραφεί, έχει πάρει πόντους ο Μελισανίδης όσον αφορά πούμε, λένε, την Αγία Σοφιά το τώρα, δημόσιο αίσθημα κτλ. Πάει η Αγία Σοφιά, ξεχάστηκε. Έχω κάνει ένα βίντεο το οποίο την είχα πει στο Μελισανίδη για ποιο λόγο πας με μπράβους και πλακώνεις τον Κούγια με μπράβους ενώ πρέπει να πας ο ίδιος, είσαι κότα. Είσαι, ας πούμε, δεν γουστάρουμε αυτό το σκηνικό που έγινε. Και παίζει το βίντεο, έχει αρκετές χιλιάδες, πώς τα λένε, views τα λέτε, αρκετές χιλιάδες χτυπήματα.
και από κάτω διαβάζω σχόλια. Και με βρίζουν οι αεξίδες χοντρά. Έχουν ταυτιστεί με το Μελισσανίδη. Ενώ ας πούμε δεν είχα κόντρα μαζί τους. Δηλαδή, αν πούμε ότι με ποιους οπαδούς ομάδος δεν είχες κόντρα μεγάλη, είμαι με τους αεξίδες. Δεν είχα καμιά κόντρα. Είναι καλή σχέση. Ναι. Την είχα πει στην Original, την είχα πει Floriginal κτλ. Αλλά από τον απλό λαό της ΑΕΚ δεν είχα, ας πούμε, όπως το λένε, φασαρίες κτλ. Και βλέπω από πάνω μέχρι κάτω να με βρίζουν οι αεξίδες για το Μελισσανίδη. Δηλαδή ταυτίστηκαν με τον Αφανή ιδιοκτήτη, γιατί δεν είναι στην με τον Αφανή ιδιοκτήτη, ναι. Αυτό μου λέει κάτι εμένα. Για να λέμε ο θεσμικός του κύριου Μελισσανίδη ότι είναι μεγαλομέτοχος. Δηλαδή, αν βγω. Τη κατασκευαστική του γηπέδου. Ρε παιδί μου, στην ΠΑΕΑΚ δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Πρόσεξε τώρα. Αν ο Σαββίδης πλακωθεί, ας πούμε, με ποιον, ρε παιδί μου, με τον Κούγια πλακωνόταν. Και έστελνε δύο μπράβους, λέμε εκείνη την ώρα, παράδειγμα, και πλακώναν οι μπράβοι του. Λίγο Σαββίδη. Δύσκολο. Τι. Γιατί έχουν καλές σχέσεις πλέον. Παράδειγμα, λέω. Λέμε τώρα, εντάξει. Υποθετικά. Υποθετικά, ναι. Και του έλεγα, αλλά ρε Σαββίδη, δεν τρέπεσε να έλεγα αυτό το πράγμα, να πούμε, να πας εκεί με τους μπράβους, να χτίσεις, να πήγαινες μόνος και τα λοιπά. Και έπεσε το βίντεο και ήταν οι ανάλογοι παοξίδες στα μηνύματα. Δεν νομίζω ότι θα με βρίζανε. Όχι. Θα βρίζανε μισή-μισή, θα λέγανε ναι, δεν νομίζω ότι θα έτρωγα τόσο χοντρό πινελίκι από τους παοξίδες. Ούτε αν πλάκωνε, ας πούμε, ένας μπράβος του Μαρινάκη τον Κούγια ή τον οποιοδήποτε και έβγαινα, θα με βρίζανε οι γάβροι όσο με βρίσανε οι αεξίδες. Δεν ξέρω, αυτό διαισθάνομαι και ξέρεις ότι το επικοινωνιακό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και λόγω πολλών ωρών με τα μίντια και με την τριβή αυτή χρόνια και καθημερινά έχω μια τέτοια, ας πούμε, έτσι, προσέγγιση στα συναισθήματα και στις τοποθετήσεις, έτσι. Αυτά που λες με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν πάει με τετράδα άμυνας. Δήλωσε ότι μπορεί να δούμε και κάνα παιχνίδι box to box, μπορεί να δούμε κάνα παιχνίδι. Πολλά με πολλά. Ίσως, ας πούμε, ξεφύγει ο Χιμένεθ από αυτό που λένε. Πού παίζει την Κυριακή? Είπαμε, με το Περιστέρι, με τη Λαμία. Με τη Λαμία, το κάνει το διπλό. Δεύτερο συνεχόμενο με τη Λαμία, ναι. Και μετά επακολουθεί το τεράστιο τρίμ με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό. Θα γίνει με ανοιχτές κερκίδες. Εκεί, φοβερό. Ναι. Μαλάτο, η άμυνα σου ψηλανοιχτή την είδαμε. Εμείς με τον γιατρό. Συζητώντας στο γυρισμό από Ξάνθη προς Θεσσαλονίκη, κάναμε μια κουβέντα για την άμυνα του Ολυμπιακού πριν το μάτς, έξω από την κερκίδα των φιλοξενουμένων. Και στο σαλέ. Και στο σαλέ, πριν το μάτς, είχα εκφράσει τις αμφιβολίες μου για την τετράδα της άμυνας του Ολυμπιακού. Είχα εκφράσει τις αμφιβολίες μου για το Φορτούνι. Είχα εκφράσει τις αμφιβολίες μου για το φορ του Ολυμπιακού. Δικαιωθήκαμε με τον γιατρό και ακόμα μεγαλύτερη δικαίωση φάγαμε στο παιχνίδι με την. Με την ακόμα πιο ποιοτική ομάδα των Πορτογάλων. Του Ζέσου. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση δική μου λέει ότι. Πώς το λένε, ο προπονητής του Ολυμπιακού γνωρίζοντας, βλέποντας, κατασκοπεύοντας και έχοντας την εικόνα της δικιάς του της ομάδος, πήγε με αφέλεια απέναντι στην αντίπαλό του. Δηλαδή είναι σαν να οδηγάς ένα αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό, να σου ανάβει το λαμπάκι το κίτρινο ότι έχεις κάποιο τεχνικό μηχανικό πρόβλημα, να μην το δίνεις σημασία, να ξανασυνεχίζεις τις βόλτες σου μέσα στην πόλη, να σου ανάβει και το λαμπάκι με το λάδι, που σημαίνει ότι χρειάζεται λάδι μηχανή, και εσύ να πηγαίνεις και να λες θα κάνω άλλη μια βόλτα και να σου καίγεται η μηχανή. Δηλαδή να, πώς το λένε, παιδί μου, τα ανακλαστικά σου να είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Δηλαδή να έχει ένα πόνο, ας πούμε, στην κοιλιά, δεν πάω στον γιατρό. Δεν το προλαμβάνεις δηλαδή. Δεν το είδε το γεγονός. Τα ανακλαστικά του ήταν, νομίζω. Τι γνώμη έχεις? Και γιατρέ και εσύ μετά. Για λέγε, μαλάτε μου. Αυτό με το αυτοκίνητο θα το έκανε κάποιος που έχει καλή οδική βοήθεια και χρήματα για πέταμα. Ναι. Από εκεί και πέρα, για να αναχθούμε στο μάτς του Ολυμπιακού με την Ξάνθη χρονικά, εγώ έχω να πω το εξής. Η ομάδα ήταν εξαιρετικά καλή μέχρι το 35ο λεπτό. Έχασε 4 ευκαιρίες που δεν χάνονται και δεν τις δόθηκαν και 2 πέναλτι. Και βέβαια ο κύριος Λυσγάρας θα έπρεπε να έχει κάτσει στα αποδυτήρια. Για κλάμα, το υπόλοιπο. Δεν κλαίμε, ρε. Εμείς είμαστε αγέροχοι. Μην γύρεσαι, πάω ξύλινε. Αγέροχοι. Κλαίσαι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα
όλα τα άλλα. Άστα. Όλα τα. Παοξίδες δεν γινόμαστε εμείς, εμείς είμαστε αγέροχοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τώρα είναι φυσικά επακόλουθα μιας ομάδος που έχει παίξει πριν τρεις μέρες και οι παίχτες της δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση ακόμα, δεν ξέρω ατομικά, που δηλαδή μπορούν να φτάσουν, ναι, βέβαια. Γιατί μια αλαζονία την είχατε η γενικά. Η μία δεν υπάρχει καμιά αλαζονία, ναι, εμείς, ναι, είμαστε η ισχυρότερη ομάδα, ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος, ναι, στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Δεν έχουμε εμείς ανάγκη ούτε να κλαίμε, απλώς επισημαίνουμε. Επισημαίνεις με δάκρυα. Επισημαίνουμε. Αν είχε γίνει αυτό σε... και κανένα δάκρυ. Άμα είχε γίνει αυτό σε καμιά άλλη ομάδα θα κλαίγανε μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, προχωράω. Προχώρα. Άρα, στην ισοπαλία στην Ξάνθη ο μεγαλύτερος παράγων κατά 80% ήταν η ανικανότητα των επιθετικών μας και σε δεύτερο βαθμό οι δύο παραλήψεις του κυρίου Καλογερόπουλου, ο οποίος... Άντε πάλι. Ναι, με την ΑΕΚ θυμόμαστε τι έγινε, προχωράμε. Είναι αεξής, η γυναίκα του δουλεύει. Είναι αεξής, καλά κάνει. Και να το διορίζετε εσείς, ρε φίλε. Και πώς το βάζουν να διαιτητεύει και να βγάζει δύο παίχτες έξω χωρίς λόγο. Μάθε. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί μόνο με 9 παίχτες στον Ολυμπιακό μπορούσαν να τον κερδίσουν. Λοιπόν, και μετά παίζανε και άμυνα. Πάμε τώρα στο παιχνίδι το χθεσινό, το ευρωπαϊκό. Ναι. Εχθές ο Ολυμπιακός. Ναι, κύριε. Από τον προπονητή του, πιστεύω εγώ, γιατί πρέπει να του κάνω και κάποια παράπονα. Ναι. Πιάστηκε κότσος. Ναι. Δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε δει τι κάνει η Sporting Λισαβόνος, γιατί την έχω δει. Κατασκοπευτικά δηλαδή. Πάρα, ναι, πολλές φορές, ναι, εγώ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, μέχρι και την περσινή σεζόν που, ναι, το είχε, ναι, το συνδρομητικό κανάλι. Ναι. Της Νόβα, γιατί τώρα μετακόμισε το Κοσμοτέ. Ναι, το δεν ξέρω. Το παρακολουθώ εγώ φέτος. Δεν λέω εγώ. Δεν χάνω παιχνίδι της Sporting. Ονόματα, αλλά λέω ότι εν πάση περιπτώσει τους έβλεπα. Γνωρίζω βέβαια τους παίχτες τους περισσότερους. Από εκεί και πέρα έτυχε εδώ και στιγμιότυπα στο κρατικό κανάλι που δείχνει τα γκολ και τα λοιπά και την είδα στο Βουκουρέστι στο 1-5 με τη Δυναμό. Όσο κότσος πιάστηκε ο προπονητής της Δυναμού Βουκουρεστίου. Στη Θεάουα, Γιάννη. Τη Θεάουα, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ναι, πάντως στο Βουκουρέστι. Μεγάλη κόντρα, αλλά στο Βουκουρέστι ήταν το παιχνίδι. Λοιπόν, όσο κότσος πιάστηκε εκείνος, άλλο τόσο κότσος πιάστηκε και ο δικός μας. Διότι στην εκπομπή της Μαρμίτα την Κυριακή, ναι, είχα πει ότι στο ευρωπαϊκό παιχνίδι Ολυμπιακός θα πρέπει να παίξει 5-3-2. Ακατέβατο. Αυτός όχι μόνο δεν έπαιξε... Συγγνώμη, έσταση. Ναι. Πώς θα παίξει 5-3-2, αφού ο φίλος ο Μαρινάκης δεν του έχει δώσει τα εχέγγυα, δεν του έχει δώσει τα σέντερ μπακ. Μισό λεπτό. Πες μου τα ονόματα. Μισό λεπτό. Με ποιους θα παίξει. Ο Ολυμπιακός. Για πες τη σύνθεση. Έχει. Ναι. Έναν παίχτη που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τον βάζει μέσα, δεν ξέρω τον έχει δώσει. Θα ρωτήσω εγώ τώρα εσάς εδώ πώς έχετε ακούσει. Έχει ένα ψηλό μαύρο σέντερ μπακ. Ναι. Ένα 94, τον Πάπε Σισε. Ο οποίος έπαιζε σε όλη την προετοιμασία τον έλεπα, ήταν πάρα πολύ καλός και τώρα δεν παίζει. Τι έγινε αυτός, ξαφανίστηκε, ναι. Ένα. Δύο. Έχει τον Έγκελς αυτόν που ήταν το δεύτερο παιχνίδι του και δεν κάνει να έχουμε τόσες πολλές απαιτήσεις. Δεύτερο παιχνίδι παίζει. Βέβαια, τον είδα με την ΑΕΚ, τον είδα ότι είναι λίγο αργός κάτω και τα λοιπά, αλλά έχει περιθώρια μεγάλης βελτίωσης. Ποια ΑΕΚ, με την Ξάνθη τον είδες. Όχι, στο ΑΕΚ Μπρίζ. Α, συγγνώμη. ΑΕΚ Μπρίζ. Συγγνώμη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, άλλο center back που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ο Βούκοβιτς, ο οποίος είναι τραυματίας δυστυχώς, και άλλο center back που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτός που έπαιζε με το Ρέτσο μαζί, ο Νικολάου. Έλα τώρα, ρε φίλε. Ο οποίος. Έλα τώρα. Πάντο με τον Μπούκουρα. Μία-δύο φορές. Πάντο με τον Μπούκουρα τον Νικολάου. Ένα λεπτό. Μία-δύο φορές τον έχω δει για την ηλικία του, είναι αρκετά καλό. Άρα λοιπόν, ναι, μπορούσε να βάλει τον Μπάπε Σισε, τον Έγκελς και να βάλει και το Ρωμάο λίγο πιο πίσω. Να έχει ένα βάθος δηλαδή 5 μέτρα. Ένα. Δύο. Έχει τον Μπάρντο, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το είπα και αυτό στη Μαρμίτα ότι θα πρέπει να παίξει και δεν το βάζει τον άνθρωπο. Το βάζει μόνο στο τέλος να τον εκθέσει. Ήθελε, δεν ξέρω τι ήθελε, πάντως εξετέθη ο ίδιος. Εξετέθη, δεν ξέρω, κάτι έδειχνε. Βέβαια, βάλε δύο γκολ. Έδειχνε κάτι. Σε 13 λεπτά. Τρίτον,
Ο Κανσελά είναι καλός, πολύ καλός μπαλαδόρος, αλλά είναι κουβαρίστρας. Δεν μ' αρέσει εμένα ότι θέλει μια μπάλα μόνος του. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να βάλει τον Μπάρντο, τον Μπεν που μπαίνει και βγαίνει στην περιοχή και κάνει φάσεις, ή τον Ανσάρι Φάρτ που είναι στην ομάδα από πέρυσι και είναι εμπειρή, και αριστερά να βάλει τον Κανσελά και να κάνει μπούκες, όχι να τρέχει έξω από την περιοχή σαν την άδικη κατάρα. Αυτά είναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τα τρία γκολ που φάγαμε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί εγώ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα, ούτε να χαϊδεύω τα αυτιά κανενός, ήτανε λίγα. Δεν μας άξιζαν βέβαια για την αξία που έχει αυτή η ομάδα, αλλά ήταν λίγα. Κύριε Χάση, να βάλετε μυαλό, όχι να παίζουν αυτούς που θέλετε εσείς και φέρατε μεταγράφες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Τρέμει το φιλοκάρδι σου για το πρωτάθλημα, ε? Δεν τρέμει τίποτα. Τρέμει. Εγώ τη μόνη ομάδα που φοβάμαι και τρέμω είναι η εξής. Ποια? Ο Ολυμπιακός. Έλα ρε μία. Βέβαια. Ναι. Άμα δεν παίζει, τελειώσαμε. Άμα παίζει, τα λέμε. Γιατρέ. Πού θες να μιλήσουμε, να μιλήσουμε για το μάτι του Σαββάτου? Όχι. Να μιλήσουμε για το σημερινό της Λίβερπουλ. Να μιλήσουμε για τη Sporting για το 2-3. Να μιλήσουμε για το fair play που έκανε στον Ολυμπιακό, γιατί έπρεπε να φάει άλλα 4 και σταμάτησε. Mm-hmm. Να μιλήσουμε για τον Μπουφόν και τη Γιουβέντους που τον γύρισε σε τετράδα στην άμυνα. Αναγκαστικά με την απουσία που έχει γυρασμένο στόπερ και γυρασμένο τερματοφύλακα κτλ. Έλειπε ο Κελίνη, ο Ρουγκάνι δεν τον εμπιστεύεται. Να μιλήσουμε για τον Κλόπ, ο οποίος έχει το 2-1 και δεν κάνει αμυντικογενείς αλλαγές να κλείσει τους χώρους. Οπότε η ερώτηση είναι καλός coach ή ο Σαββάλο και ο Σαφάο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι στον όμιλο που παίζει. Ο Γκουαρδιόλα πάει περίφημα, ξεκίνησε πολύ καλά τη χρονιά. Τι άλλο έχουμε αφήσει? Εθνική μπάσκετ. Δεν μας απασχολεί. Magic Live δεν μας απασχολεί, δεν μας νοιάζει. Δεν μας ενδιαφέρουν. Β' Αθηνική ξεκινάει πολύ αργά. Ναι. Έχουμε μια δράμα που γίνεται πέμπτη πλέον υποψήφια για άνοδο. Ναι. Συγχαρητήρια στη Δόξα, τη θέλουμε στη Β' Αθηνική και δυνατή. Και στη Super League, ναι. Δυνατή η περιφέρεια. Και θέλω να μου πεις και για το Απόλλων ΠΑΟΚ. Συνοπτικά λοιπόν. Ναι. Πάμε στο Απόλλων ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε μια ομάδα η οποία. Πώς σου φάνηκε σαν ουδέτερο μάτι, πώς σου φάνηκε ο ΠΑΟΚ? Με λυπή φυσική κατάσταση. Στατική πάρα πολύ. Αδύναμη να παράξει ένταση για να κλείσει έναν αντίπαλο, γιατί φοβήθηκε ότι εάν πάρει ρίσκα θα αφήσει πιο πολλούς καινούς χώρους, ακόμα και με 10 από όλα να στο φοβόταν. Ναι. Γι' αυτό και ο Γουλουτσέσκου είδε πρώτα να εξασφαλίσει το 0-0 και αν του βγει το 0-1. Λοιπόν. Το βάλαν στραβά αυτό το. Δεν πειράζει. Και εγώ το πρωί έχω θέματα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πάμε, ναι. Ο Λουτσέσκου κοίταξε να μην χάσει πρώτα, γιατί δεν εμπιστεύεται την ομάδα του ακόμα. Για μένα πολύ καλά έκανε και έπαιξε με 3 δεκάρια σε ένα γήπεδο με ιδιαιτερότητες. Πολύ πάσα, ρε φίλε. Ας πω. Πολύ μικρή πάσα. Γιατί υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ζούπολης. Είναι το μικρότερο σε μήκος γήπεδο της Super League. Και επειδή είναι πάρα πολύ κλειστή η χώρη, θα ήταν σίγουρα, γιατί ο Απόλλωνας θα έπαιζε κλειστά και αποδείχθηκε ότι έπαιξε κλειστά. Ναι. Έπρεπε να πάρει παίχτες οι οποίοι θα μπορούσαν ατομικοί για να σπάσουν αυτό που λέμε τη συνοχή της ομάδας του Απόλλωνα στο μεσαμενικό της κομμάτι. Ναι. Πολύ καλά το διάβασε ο Λουτσέσκου. Σοβαρά. Και πολύ νάμπαλη εδώ πέρα. Στάσου, ρε φίλε, μισό λεπτό. Παράμετρο. Με ένα κόφτη. Σε ένα γήπεδο που είναι 90 μέτρα μήκος. Ναι. Και τον κάνει το δεύτερο αμυντικό χαφ. Δεν τον θέλω. Ο άλλος θα κάθεται πίσω. Εσύ τώρα κάνεις μια προσέγγιση. Πολύ ωραία. Πάω πιο δεν καλά. Ναι. Δηλαδή, παιδιά, ο άνθρωπος είναι προπονητής του ΕΦΑΠΡΟ. Εσείς είστε προπονητές της Κερκίδας. Έχετε πει ποτέ σε αγωνιστικό χώρο να δείτε διαστάσεις, πλάτος, μήκος, γηπέδου. Να αντιληφθείτε πως παίζετε το ποδόσφαιρο στους χώρους. Αν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, όχι. Δεν το κάνουν των 120 μέτρων μήκος. Λες το Σαββίδι και τους Παοξίδες. Καλά, στήθηκε ο Παοκ εκεί. Περίφημα προσέγγιση στο ματς ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι πολύ έμπειρος, τον είχαμε πέρυσι στην ομάδα μας. Βλέπει παραμέτρους που δεν τους αντιλαμβάνεστε. Θα με τρελάρει. Είναι πρώτη φορά που το λέει κάποιος αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πάγκο να διεκδικήσει το παιχνίδι. Ναι. Το μόνο το οποίο μπορούσε να κάνει κάποια στιγμή ήταν να βάλει ένα δεύτερο ψηλό κορμί. Να παίξει 4-4-2 καθαρό. Και να πάει με σέντρες. Δηλαδή στη μονομαχία, στον αέρα. Μπορούσε να γυρίσει και το Βαρέλα που λέει ο λόγος σεντρεφόρ. Γιατί ο Κλούρης δεν είναι αξιόπιστος. Αυτό το είπα. Έπρεπε και να βάλει ένα άλλο στόπερ και στα διαθέσιμο, ναι. Μαριζάς και να παίξει με το Βαρέλα φόρ. 4-4-2. Και ο Κλούρης δηλαδή. Θα τα ακούει αυτά. Ο Κλούρης βέβαια μπορεί και να. Θα λιποθυμήσει. Θα λιποθυμήσει. Αλλά είναι αλήθεια. Θα λιποθυμήσει. Πού να πει ο Κλούρης τώρα στη μάχη εκεί με τα στόπερ και τον κοντοένα γυρνά να γίνεται τρίτος. Πού να μπει.
4-4-2 Παναθηναϊκός 1981 Ντόγκεν Καραμπίτς. Μα είναι η φυσιογνωμία του γηπέδου, ρε παιδιά. Να ναι. Είμαστε και ποδοσφαιρικοί δηλαδή, να μην λέμε ότι θέλουμε. Τι περιμένατε να στηρίζουμε πολύ. Δηλαδή, τα ξέρω εγώ, γρήγορη ανάπτυξη κτλ. Όλες οι ομάδες θα την οπαθήσουν σε αυτό το γήπεδο. Ναι. Όλες. Λες. Βέβαια. Λες. Λόγω της φυσιογνωμίας του γηπέδου. Λες. Μάλιστα. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Ο ΠΑΟΚ πήρε για μένα ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μέτριο προς κακό, αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. 2-2, 4-0-0 Λεβαδιά, 0-0. Αλλά πρέπει να πάει σε ένα Ολυμπιακό με προβλήματα αγωνιστικά. Χάνει 4 βαθμούς. Όλοι λέγανε ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μέχρι το Καραϊσκάκι 3-9-27. 3-7-21. 3-7-21, με συγχωρείτε. Για μένα προσωπικά, επειδή και η ΑΚ και ο Ολυμπιακός έχουν πολύ δύσκολο πρόγραμμα μέχρι το Καραϊσκάκι που θα παίξει ο ΠΑΟΚ 8η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ έχει περιθώριο απώλειας 4 βαθμών. Ναι. Αυτή τη στιγμή είχα διαχειριστεί 4 παιχνίδια. Ναι. Για μένα το πιο κέριο και κρίσιμο είναι αυτό το οποίο πρέπει να πάρει ψυχολογία με τον Πανετολικό. Θα το πάρει. Μετά έχει τα Γιάννα που είναι μια σφιχτή ομάδα. Δικιά του είναι, να την πάρει. Πάει μέσα στη Λάρισα. Εκεί θα πάμε. Με τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Πάμε Λάρισα. Θα πάμε εννοείται, Σάββατο πάλι το παιχνίδι. Ναι. Και υποδέχεται την πολύ σφιχτή Λαμία του Τενέ. Ναι. Και μετά έρχεται το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με τον Τενέ που παίζει. Τούμπα. Εύκολο. Έχει τρία μάτς Τούμπα. 1-0-2-0. Ναι. Έχει τρία μάτς Τούμπα, Λάρισα και ναι. Ένα μάτς Κυπέλου με τον ναι. Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ναι. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή δεν έχει άλλο περιθώριο λάθος. Γνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Εκ των πραγμάτων, ένας εκ των δύο θα χάσει βαθμούς ή και οι δύο σε αυτό το παιχνίδι. Οι οποίοι έχουν ήδη δύο χαμένους βαθμούς. Και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Αντίστοιχα σε Γιάννα και Ξάνθη. Η ΑΕΚ έχει να ταξιδέψει και αυτή στα πηγάδια. Μέχρι και την 8η αγωνιστική. Έχει να παίξει με την Τρίπολη που θα καίγεται για βαθμούς στον Παντελίδη στον πάγκο και εκεί μπορεί να χάσει βαθμούς η ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός έχει να διαχειριστεί τον Πανιόνιο που εσύ πιστεύεις ότι μάλλον θα περάσει με διπλό από τη Νέα Σμύρνη. Την ίδια άποψη έχω και εγώ. Ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός. Πριν το μάτι με τον ΠΑΟΚ παίζει στη Νέα Σμύρνη. Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι ο Πανιόνιος έχει καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Και με τον Ολυμπιακό έχει. Ναι, ο Πανιόνιος. Δύο. Ο Πανιόνιος είναι πολυγαμικός. Δηλαδή, πάει παντού. Ναι, όπου το δώσουν μαρούλι. Ναι. Κατάλαβες. Για μένα το πιο κρίσιμο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ είναι το Σαββατιάτικο με τον Πανετολικό. Ναι. Πρέπει να κάνει και πιστική εμφάνιση πέρα από την. Και νίκη. Και νίκη. Και καλή εμφάνιση. Μάλιστα. Για να πάρει τα πάνω της η ομάδα. Δεν πρέπει να λειτουργούν έτσι σπασμωδικά οι άνθρωποι και να γκρινιάζουν. Είναι αρχή ακόμα του πρωταθλήματος. Είναι πολύ λογικό ομάδες οι οποίες έχουν τη διάθεση να δείξουν κάποια πράγματα. Και φυσικά το όνομα του ΠΑΟΚ πλέον είναι πολύ ελκυστικό ως αντίπαλος. Γιατί ναι. Είναι ένα υποψήφιο αντίπαλος. Είναι υποψήφια ομάδα για το πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Οπότε ο Αλμπάνης, ο Σιατραβάνης, οποιοδήποτε παίκτη σου λέει μπορώ να αυξήσω την αξία μου στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Θα βρω και χώρους. Θα βρω χώρους. Θα βρω χώρους. Θέλω να δείξω. Ναι. Δηλαδή πλέον ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα την οποία τη βλέπουν πιο χαλαρά οι παίκτες χωρίς κίνητρο το παιχνίδι. Ναι. Στη δήλωση του Τσίπρα να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, τι έχει να πει. Πιο πολύ ήταν χιουμοριστική. Χιουμοριστική. Ξέρει σε ποια πόλη απευθύνεται. Του αρέσουν οι ποδοσφαιρικές ατάκες. Ναι. Ξέρει ότι εδώ η πλειονότητα 70-75% της πόλης είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι πολύ λογικό να το πει αυτό. Δηλαδή σου λέει. Καλάτε. Ψηφοδηρική ήταν κιόλα, τα έλεγα. Ήταν ψηφοδηρική. Ναι. Ναι. Ναι, ο κύριος Τσίπρας επειδή δεν μπορεί να τα καταφέρει στα πρωθυπουργικά του καθήκοντα. Ναι. Και να φέρει στην Ελλάδα επενδύσεις και ό,τι άλλο έλεγε. Κράτα λίγο για τον Τσίπρα τα επενδυτικά του καθήκοντα. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να μιλήσουμε λίγο για πολιτική γιατί έχουμε και διεθνή έκθεση κτλ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Music Events Live. 5η 14 Σεπτεμβρίου αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο. Πίτσα Παπαδοπούλου, Στέλιος Διονυσίου. 9.30 στο τόξο της ΧΑΝ. Δωρεάν είσοδος με το εισιτήριο της έκθεσης. Οργάνωση Χελέξπο. Πάρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Deliveras. Ολλανδία.
17ος αιώνας. Ενώ το Άμστερνταμ γοητεύεται από ένα λουλούδι, δύο νέοι θα ρισκάρουν τα πάντα για να ζήσουν τον απαγορευμένο έρωτα. First to flower, first to fall. Ο πυρετός της τουλίπας. Με τους βραβευμένους με Όσκαρ Αλίσια Βικάντερ, Τζούντι Ντέντς, Κριστόφ Βάλτς και τον Ντέιν Ντεχάν. Ο πυρετός της τουλίπας. Από τον βραβευμένο με Όσκαρ, παραγωγό του Ερωτευμένο Σέξπιρ. 24 Αυγούστου στους κινηματογράφους από την Οντεόν. Απολαύστε την ταινία στο Οντεόν Πλατεία και στο Οντεόν Μακεδονία. Αγοράστε το εισιτήριό σας στο www.odeon.gr. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάτικα, δεύτερο. Όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Κοκόνες. Το κοκτέιλ μπαρ που έγινε θεσμός στη Χαλκιδική σας υποδέχεται και αυτή τη σεζόν με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση, αστήρευτη ενέργεια και καλοκαιρινή μουσική στο μοναδικό του περιβάλλον μέρα και νύχτα. Κοκόνες κοκτέιλ beach bar. Πολύχρονο Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2374052512. Υπαγδί σου κοκόνα μου. Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της πόλης είναι πάλι εδώ. Πρωτέργεια, έκτος διεθνής νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Τρέχουμε 21 χιλιόμετρα στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτι της χώρας. Πρωτέργεια, έκτος διεθνής νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και δρόμος υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 χιλιόμετρων. Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Happenings, χορός, μουσική, πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο halfmarathon.org έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Πριν φύγεις απ' τα χέρια. Η Ματούλα Ζαμάνη στη Μονή Λαζαριστών. Την 5η 21 Σεπτεμβρίου η Ματούλα Ζαμάνη έρχεται για μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Ματούλα Ζαμάνη. Επειδή η αισθητική είναι η ηθική του μέλλοντος. Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστό. Ώρα έναρξης 9. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάμε. Λοιπόν, για πες για τον Τσίπρα, τι έχεις να πεις. Μια χαρά είναι. Ναι. Ήρθε στην έκθεση, ναι, διαμαρτυρήθηκε. Η πιο μεγάλη διαμαρτυρία που έγινε ήταν κάτι τηλιβεράδες, να πούμε. Δεν ξέρω τι ζητούσαν τα παιδιά, αλλά... Τέλος πάντων, η πιο δυναμική παρουσία αντιτσιπρική ήταν οι τηλιβεράδες, οι οποίοι φωνάζανε, τους χτυπήσαν κιόλας, κάτι τέτοια μαθα. Δεν είδα να υπάρχει καμιά αντίδραση, γιατρέ. Θα πάρω του γιατρού το σχόλιο πρώτα. Δεν είδα καμιά αντίδραση στην έκθεση. Ναι. Δεν παρακολούθησα τα γεγονότα της διεθνούς. Ναι, δεν είχε τίποτα, σαματάδες και τέτοια. Παλιά θυμάσαι τι γινόταν. Είχαμε και την εκδρομή στην Ξάνθη. Ναι, ούτε καν μας απασχόλησε. Θα μας κάνει σε πολιτισμική κουβέντα για Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα. Γιατρέ. Γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή θα μας κάνει την πολιτισμική σου τοποθέτηση, να πούμε. Οπότε. Να μας πει ο Μαλάτος, λοιπόν. Δεν παρακολουθήσαμε πολιτικά. Πάντως διαμαρτυρίες, Μαλάτε δεν είχαμε. Καταρχήν την ομιλία του εκεί πέρα την είχαν την ώρα που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ναι. Την είχαν την ώρα που έπαιζε ένα αγγλικό ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ καλό κλπ. Οπότε τι.
Οπότε την είδε ελάχιστο κόσμο. Γιατί βλέπαμε μπάλα. Και ναι, τα μπάσκετ είχε και τέλος πάντων. Ναι, ωραία. Η όλη ιστορία όμως με το συγκεκριμένο πρωθυπουργό είναι ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν έχει τις γνώσεις. Για χαρά είναι. Εκείνο που έκανε πάντα άριστα ήταν οι καταλήψεις στα σχολεία. Τώρα μεγάλωσε, τι σε νοιάζει. Δεν μεγάλωσε, εντάξει, ό,τι μαθαίνει κανείς μικρός το κρατάει και μεγάλος, δεν... Δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Πρόσεξε, όχι μόνο αυτός. Όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα πλην μιας εξαίρεσης, που εγώ δεν την κρύβω, εγώ υποστηρίζω το Γιώργο Καρατζαφέρη. Ναι. Ο οποίος είναι ο μόνος που λέει πέντε πράγματα σωστά και είναι εφικτά. Γιατί άλλο να λέει εφικτά, δηλαδή, σωστά ότι γίνονται. Μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ναι. Ναι, δεν είναι δύσκολο να γίνουν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι άλλοι είναι περίπου στο ίδιο τσουβαλάκι. Άλλο λέω εγώ, ρε, όλοι είναι κατευθυνόμενοι από τη Γερμανία και την καρόφουσα της κυρίας Μέρκελ. Ναι. Όλοι λένε να πάμε στη γερμανική πρεσβεία, κύριε Λεβέντη, να κάνουμε ό,τι μας λένε οι Γερμανοί, κύριε Λεβέντη, που φωνάζατε και ουρλιάζατε στα περιφερειακά κανάλια, γιατί κάποιες φορές άκουγα, λέω να δω τι θα πει ο άνθρωπος. Πριν βγει στη Βουλή. Πριν. Τι έλεγε, δηλαδή διαφοροποιήθηκε ο κύριος Λεβέντης. Κατευθείαν κολοτούμπα. Έκανε. Ανακυβίστης η κομμανέτσι. Ο κύριος Λεβέντης. Βέβαια, και όχι μόνο αυτός, ναι, και άλλοι. Ναι. Η όλη ιστορία λοιπόν είναι ότι εγώ δεν καταπιάνομαι μόνο και κατηγορώ τον πρωθυπουργό. Ναι. Κατηγορώ όλο το πολιτικό σύστημα γενικά, πριν του συγκεκριμένου ανθρώπου. Όλοι ψηφίσανε τα ομόφυλα ζευγάρια, λέει, να μην ξέρει τώρα ο άλλος αν είναι άντρας ή γυναίκα. Καλά, ή δεν ξέρω τι. Μια παρένθεση. Αυτό το κάνανε γιατί το τρίτο φύλλο δεν θα έχουμε πολλές γεννήσεις. Πρέπει να μειωθούν οι γεννήσεις. Πρέπει να μειωθούμε. Εμείς που είμαστε 11 εκατομμύρια, γιατί δεν πάνε να μειώσουν τους Κινέζους που είναι 1,5 δις. Ξέρεις πόσοι τραβεστοί Κινέζοι γλιτώνουν γεννήσεις εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Έχει τραβεστή Κινέζο. Δεν έχω υπόψη μου. Δεν έχεις υπόψη. Αλλά το θέμα είναι ότι εν πάση περιπτώσει γίνονται πράγματα ανούσια και βλακώδη και δεν γίνονται ουσιώδη. Εντάξει. Έχουμε τόσα εργοστάσια κλειστά. Ναι. Μπορούν να βάλουν το στρατό που είναι το μόνο οργανωμένο ακόμα, θέλω να ελπίζω, τμήμα της κοινωνίας να δουλέψει στα εργοστάσια. Μπορούμε να έχουμε παραγωγή και όχι αυτές τις αηδίες που ακούω. Γιατί αυτά είναι αηδίες. Τι παραγωγή να έχουμε? Παραγωγή. Τι? Σε προϊόντα, οτιδήποτε. Αχα. Πετάνε τα ροδάκινα αντί να τα κάνουν μαρμελάδες. Αφού ρε φίλε έχουμε πληρωθεί για να τα πετάμε. Όχι. Τι όχι? Δεν έχουμε πληρωθεί τίποτα. Πώς, τι? Όχι, τα λεφτά που τάχα μου μας δίνουν πηγαίνουν τάχα μου για κάποιο χρέος. Τάχα μου δεν ξέρω. Κύριε Καμένε, πού είναι το επαχθές χρέος που θα εξετάζατε? Κάνω μια ερώτηση και σε αυτόν. Ναι. Γιατί αυτός έχει αρπαχτεί από την καρέκλα του Υπουργείου Άμυνας. Ναι. Και θα κάνει το οτιδήποτε. Ναι. Αρκεί να μην φύγει από πάνω της. Εντάξει. Από την καρέκλα. Ωραία είναι η καρέκλα, ρε φίλε. Ωραία είναι. Οι λοιπόν, καρέκλες είναι ωραίες. Άρα δεν αξίζει ούτε να συζητάμε για αυτούς. Ναι. Και να συζητάς, τι. Και κάποια φορά. Για το λαό που δεν διαμαρτύρεται. Όχι. Μπορείς να μου πεις. Ο λαός που δεν διαμαρτύρεται είναι από το φόβο του, γιατί κάθε μέρα του έρχεται ο έμφυα. Ναι. Πώς το λένε, το νερό, η ΔΕΗ. Ναι. Πρόστιμο αν αφήσει τα μάξι του μια μέρα να ασφάλει στο δύο. Ναι. Πρόστιμο στο πρόστιμο, δόση στη δόση, κοτσόβολος. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα με το φόβο αυτόν και με το φόβο ότι μπορούν να του μειώσουν κι άλλο τις αποδοχές του αύριο το πρωί, η σελίδα 417 του Δευτέρου Μνημονίου αναφέρει ευθαρσός ότι θα πάμε σε μισθούς και συντάξεις Βουλγαρίας, Ρουμανίας ή στην καλύτερη περίπτωση Σλοβενίας. Λοιπόν, δηλαδή μιλάμε το maximum 350 ευρώ. Ναι. Καθίστε λοιπόν όλοι καλά εκεί στον καναπέ, μη σηκώνεται κανένας. Ναι. Έτσι, και θα φάμε καλά. Έρχονται και οι λαθρομετανάστες και τους κάνουν Έλληνες. Την άλλη φορά άκουσα ότι τους δώσανε 1500 στρέμματα, λέει, για να κάτσουνε. Μπράβο. Ναι. Δεν μας δίνουν και εμάς τους Έλληνες άλλα 1500 να πάνε να κάνουμε κανένα εξοχικό εκεί, κανένα τσαντήρι να στήσουμε. Οχόσπιτο. Ναι, ναι, έχουν ξεπεράσει τα όρια οι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν θέλω ούτε να τους ακούω τα ονόματά τους εγώ. Ναι. Εντάξει, okay. Και έχουμε να συγκρίνουμε καταστάσεις. Δηλαδή, 67 με 74 η Ελλάδα ήταν μέσα στις 5-6 ισχυρότατες οικονομίες
του κόσμου. Βγάλαμε πετρέλαιο στη Θάσο και το έχουμε ακόμα και βγάζουμε και, και αέριο. Τα έβλεπα το καλοκαίρι, ήταν το δωμάτιό μου ακριβώς απέναντι για να στεναχωριέμαι μόλις άνοιγα τα μάτια μου. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα λέγανε, φωνάζουν οι Τούρκοι, δεν μπορούμε λέει να κάνουμε τίποτα. Του συγκεκριμένου γιατί δεν του φωνάζαν οι Τούρκοι. Δεν κατάλαβα πώς, γιατί δεν του φωνάζανε. Αλλά φοβόντουσαν γιατί τότε η Ελλάδα ήταν ισχυρή. Είχε στρατό, είχε σύνορα, για να μπαινες τότε μέσα, για να δω. Τώρα όποιος θέλει μπαίνει. Μπαίνει, βγαίνει όποιος θέλει. Εντάξει, παιδί μου, λοιπόν, δημοκρατία. Άμα γίνει κάτι μπασαλεσκιτζίδικο. Πώς το πες? Μπασαλεσκιτζίδικο. Ναι. Πάτε σκύλια, αλέστε. Α, εντάξει. Ναι. Ερμηνεία, ναι, ωραία. Από εκεί και πέρα, όλα ό,τι και να πούμε είναι λόγια της καραβάνας. Δεν ξέρουμε να επιλέξουμε φίλους. Ναι. Έχουμε φίλους αυτούς που πριν καμιά εκατοστή χρόνια βοηθήσανε να μας φάξουνε. Ναι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα όλα τα χρόνια θα πάμε έτσι. Εγώ δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα. Γιατί? Γιατί όλοι θέλουν, αλλά όταν πάνε μπροστά στην κάλπη, τους έρχονται διάφορες παρεσθήσεις ότι με τον τάδε που είχε φύγει την περασμένη φορά θα πάμε καλύτερα, γιατί θα διορθώσει τα λάθη που κάνει αυτός εδώ. Και αποδεικνύεται ότι κάθε φορά που γίνεται αυτή η εναλλαγή Πασόκ νουδού, νουδού, Πασόκ, Πασόκ νουδού ή Τσίριζα και δεν ξέρω τι άλλο, κάθε φορά θα είναι χειρότεροι αυτοί που θα έρχονται. Δηλαδή, για να σουμάρω τη συζήτηση, σουμαρέτηνα, ο κύριος Τσίπρας κατάφερε να βγάλει τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο αγγέλους με φωτοστέφανο. Καταλαβαίνετε, Έλληνες συμπατριώτες. Αυτά. Μάλιστα. Γιατρέ, οι τουρνές στην Ξάνθη. Γυρίσαμε τρεις πόλεις. Όχι, δύο. Δύο, αλλά ψάχναμε βενζίνη στην τρίτη. Λοιπόν, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκαμε στην πόλη της Ξάνθης. Ναι. Και ναι, ήταν μια ατυχή συγκυρία. Όχι, γιατί ήταν ευτυχή συγκυρία, γιατί θα με έπαιρνε κατάθλιψη σε μένα. Γιορτές, ναι, παλιάς πόλης, άπειρος νέος κόσμος. Ναι. Έχεις, που Ξάνθη και νέο κόσμο. Έχεις μια, ναι, προκατάληψη σε μια υπέροχη πόλη, ναι, που έχει φοιτητές, που είναι πολύ πιο ζωντανή και από τη Δράμα και από την Καβάλα. Το αγνοείς αυτό. Νομίζω ότι στο μέλλον θα αποδειχθεί, ναι, αυτό το οποίο λέω. Για είναι πες. Μια αλήθεια. Ναι. Περάσαμε από την πόλη της Καβάλας, η οποία ήταν αυτό που λέμε στα απόνερα του καλοκαιριού. Είχε κάποια κίνηση στο λιμάνι. Ελάχιστα πράγματα όμως, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Συγγνώμη, βενζινάδικο ανοιχτό το βράδυ είχε εκεί? Έχει ένα το οποίο είναι στην ανατολική είσοδο της πόλης, στην παλιά εθνική οδό Ξάνθης Καβάλας. Με αυτόματο. Με αυτόματο πολιτή. Αυτό γιατί δεν το βρήκαμε, ρε. Γιατί δεν το είδαμε, το περάσαμε. Μπήκαμε μέσα στην πόλη της Καβάλας και μετά στην προσπάθεια να φύγουμε προς τα δυτικά, δεν υπήρχε κάποιο αντίστοιχα προς τη δυτική έξοδο της Καβάλας. Οπότε αναγκαστήκαμε να κινηθούμε στο κομμάτι Καβάλα-Δράμα και φτάσαμε νότια της Δράμας, όπου και βρήκαμε αντίστοιχα αυτόματο πολιτή εκεί. Μπορντέλα βρήκαμε στον δρόμο όμως. Ναι. Βενζινάδικο δεν βρήκαμε. Πώς το εννοείς αυτό το δηλαδή? Το θεωρώ λογικό, γιατί είναι. Και τι λογικό? Εντάξει, επικίνδυνα για κλοπές, τα, ναι, λοιπά. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα, ναι, μην τα βάζουμε των πρατηρίων καυσίμων. Ναι. Μην κοιτάμε εμείς επειδή ήμασταν αμελείς. Και δεν βάλαμε την ώρα που έπρεπε στην Ξάνθη βενζίνη. Είμαστε. Εγώ δεν οδηγούσα, δεν είχα την ευθύνη του οχήματος. Οντώστε, ναι. Δεν είναι προνοητικοί κάτι τέτοιοι άνθρωποι, γι' αυτό είναι και Αριάνος. Και θα πω κάτι, θα δώσω ένα. Ήμασταν τέσσερις άνθρωποι. Τέσσερις άνθρωποι. Τέσσερις άνθρωποι. Εγώ έχω διαρκεία, είχαμε δύο δημοσιογραφικές προσκλήσεις και είμαστε τέσσερις άνθρωποι. Τέσσερις άνθρωποι. Ποιος πλήρωσε εισιτήριο και ποιος δεν πλήρωσε, βάσει οπαδικής προτίμησης, βρείτε τα. Ναι. Εσύ ήσουν δημοσιογράφος, μπήκες στην προσκλησή σου. Είχαμε μία πρόσκληση διαθέσιμη και ένας θα έπαιρνε εισιτήριο. Θα πλύνω από την τσέπη του. Τέσσερις ήμασταν. Ήμασταν τέσσερις. Ένας οπαδός της Ξάνθης, ένας δημοσιογράφος όπως εσύ, ένας Αριανός. Ο οπαδός του Ολυμπιακού. Ναι. Ποιος δεν πλήρωσε? Ποιος δεν πλήρωσε? Ο Ολυμπιακός πλήρωσε. Βάζουμε quiz στον κόσμο, ποιος από τους δύο πλήρωσε, ο Αριανός ή ο Ολυμπιακός εισιτήριο? Ποιος να πλήρωσε, λες? Ποιος, ναι, να πλήρωσε? Ο Αριανός ή ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, μηνύματα. Quiz είναι. Quiz καλό. Ράπερ έγραψε την Τούμπα στο μάτς με πάω κάει και ένα 0 το 76. Δεν ήμουν πολύ μικρός, δεν πήγα σε αυτό το μάτς. Μετά από ένα χρόνο άρχισε να πηγαίνω στο γήπεδο, δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίποτα από αυτό το μάτς. Με τον Κουερίνο λέμε τώρα. Ναι. Καλησπέρα Κωστή, ο Κόκκινος έδωσε ρέστα σήμερα. Το Λα λέει είναι στην ίδια πλευρά με το Μιάμι. Το LA, το Λος Άντζελες εννοεί. Α, το Λος Άντζελες λέει είναι στην ίδια πλευρά με το Μιάμι. Μάρκο Πόλο, ο Σκροπολίθρας. Εντάξει, νομίζω ξέρουν και οι Πέτρες ότι στη Φλόριντα, ναι, εκεί στον κόλπο του Μεξικού βλέπει ανατολικά.
Και είναι υποδοχή όλη τη Λατινική Αμερική και το LA είναι στην Καλιφόρνια και βλέπει ελληνικό. Η Φλόριντα είναι Χερσόνησος. Είναι Χερσόνησος, βλέπει κόλπο Μεξικού, είναι νοτιοανατολικά στην Ελλάδα. Και απέναντί τη ακριβώ είναι Κούβα. Έχει το παλιό φίλο μα, ναι, το Φιντέλ. Το Φιντέλ. Γιατί φίλο του Ανδρέα. Έτσι το λέμε. Ναι. Όχι, είναι και του Καρατζαφέρη. Μαλά το κάθεσαι ή ακόμα τσούζει ο ποπός από χθε, κάπω αλλιώ το γράφει. Ναι, σε ρωτάει ο φίλος. μάλλον για το δικό σου πρόκειται και το μπέρδεψες. Ραπτόπουλε, θα φύγεις από το Μετρόπολης. Κάποια στιγμή θα φύγω, φίλε. Γιατί ρωτάς, πάντως φέτος θα μείνω, να έχεις υπόψη σου. Μήπως θέλετε να τον προσλάβετε. Ναι, θέλετε. Τι δύο πέναλτι, έξι πέναλτι μαλάτε. Μπορεί και οκτώ. Πρόσεξε να σκεπάζεις όταν κοιμάσαι. Μόνο λέει ο Θουβού. Θουβού. Επειδή σου την έχω σε εισαγωγικά στημένη, κλείνουν τα εισαγωγικά. Ναι. Σταμάτα να κάνεις το παιδάκι των 10 ετών, γιατί εγώ αυτά που λέω είναι ακριβώς έτσι, ακριβέστατα έτσι, και τα βλέπω με τόσο ψυχρό μάτι, γιατί δεν είμαι, έχω πει ούτε τσάτσος, ούτε εγκάθετος Θουβού. Δηλαδή ρε και μαλάτε, θου, κύριε φυλακή το στόματί μου. Έλα, με σένα. Αν ναι. Είχατε τίποτα διατησίες τύπου Παπουτσέλη στο Καραϊσκάκι ή Ποντίκη στη Φιλαδέλφια, ή Παπαπέτρο στην Τούπα, τι θα κάνετε, θα προσφεύγατε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για πυθίκους μας περνάτε εκεί στον Πειραιά? Όχι, θα ναι. Θέλαμε να έχουμε αντί για τον κύριο Ποντίκη τον κύριο Γάτα. Μάλιστα. 5-12 τα ξέρω, αγόρι μου, 704. Για Τρουδάκο, κάνε ανάλυση για την Ξανθούλα και τον Ηρακλάκο και άσε τον ΠΑΟΚ. Δεν μιλάει για Ηρακλή ο γιατρός, δεν υπάρχει Ηρακλής να μιλήσει. Κάτι που να ανήκει, υπάρχει αυτοκίνητο, το σχολιάζει. Ναι, σχολιάζει. Να ένα άνθρωπο με ποδοσφαιρικό μυαλό, λέει 800. Μπράβο, ρε γιατρέ, ο Λουτσέσκο είναι ένα μήνα στην ομάδα που την παρέλαβε χωρίς φυσική κατάσταση από τον προηγούμενο προπονητή. Ο υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση είναι ο κύριος Μίχελ, που δεν έχει ιδέα από μπάλα. Μίχελ, φύγε χθες. Το κράτησε ο Σαββίδης 800. Ο 148. Ράπε στο γιατρό του χρόνου, η ομάδα θα υποστηρίζει. Τι ομάδα θα υποστηρίζει? Άκου, πάω, πάει για πρωτάθλημα. Πάει. Με ποιον? Δεν μπορούν να αλλάξουν πάσα στο μισό μέτρο. Ας κάτσουν καναπέ αυριο και ας απολαύσουν την ΑΕΚΑΡΑ. Γιατί... Το γνήσιο αετό. Λέω ναι. Να πω κάτι. Τρίτη αγωνιστική, ποια ομάδα πήρε πρωτάθλημα? Ναι. Η καμία. Τώρα τι λες, ρε έξι. Χαλάρωσε. Πας καλά, τα λοιπά. Αλλά μέχρι το Μάιο μπορεί να ξεφουσκώσεις κι εσύ. Ναι. Μπήκε στην ΑΤΑ, αλλά δεν, θα δούμε. Το Γενάρη θα πετύσεις μεταγραφές ακόμα καλύτερες αν διεκδικείς στο πρωτάθλημα. Γιατρέ, σε πληρώνω με τις κρατήσεις μου και απαιτώ να του κάνεις ευθανασία ή να του πάρεις τον αργυλέ από το χέρι. Λέει, εμετικός είναι, πασεραϊκός της Εγκεβάρα Κλαμπ. Για ποιον λέει άραγε? Επειδή ξέρω, θα μας το προσδιορίσει. Ο 28. Μαλάτε, όσο καθυστερημένος είσαι ποδοσφαιρικά, άλλο το και τόσο πολύ είσαι πολιτικά. Μετά τη συνάντηση Ντεκτάς Παπαδόπουλου στη Θράκη το 1968. Η Χούντα απέσυρε την ελληνική μεραρχία της Κύπρου και άνοιξε το δρόμο για την τουρκική εισβολή. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμαθίας, φίλε μου, λέει ο 228. Απάντησε του. Ναι, έχεις άδικο. Γιατί? Δεν απεσύρθη καμιά μεραρχία το 1968. Ναι. Τύπης απεσύρθη. Τύπης, γιατί? Υπήρχαν στην Ελδίκ. Ναι. Γιατί μπορώ να ξέρω κάποια περισσότερα πράγματα από αυτά που νομίζει ο κύριος αυτός. Ναι. Και δεν είμαι καθόλου ημιμαθής, απλώς δεν μπορώ να πω. Στον αέρα τι και πώς. Αυτά που λένε τα παραμύθια να τα κόψουν. Ναι. Εντάξει, καμιά ναι. Μεραρχία δεν απεσύρθη από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Γιατί θα πρέπει να λέω και το όνομα του άνθρωπου, γιατί τότε χτίσαν όλοι, φάγαν όλοι ψωμί, δουλεύαν όλοι, καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά ρε, ναι. Τους κυνηγούσε τους αριστερούς. Επειδή τώρα ναι. Τι κυνηγούσε, τρίχες, κόσμο, ναι, τρίχες. Ναι. Αυτούς που έστειλε εξορία... Ναι. Αυτοί ήτανε που μας κάνανε όλα αυτά που μας κάνουνε. Καταλάβες, όλοι αυτοί που γυρίσανε δαφνοστεφανωμένοι. Οπα. Όλοι αυτοί, άμα δούμε τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Άρα καλώς τους έδωσε εξορία. Μετά το 1974 ναι. Ο Παπαδόπουλος ήταν στην ΚΙΠ και τους ήξερε τι καλά παιδιά είναι όλοι αυτοί. Α, γι' αυτό τους έκανε εξορία. Φυσικά. Άρα καλό έκανε. Εδώ στην Ελλάδα, γειτονιά, ναι. Στο Περιστέρι, είχαμε ναι. Τέσσερις κουκουέδες. Ναι. Οι οποίοι όμως δεν ενοχλούσαν οι άνθρωποι. Ναι. Και τα κορίτσια τους μπήκανε στο ταχυδρομείο, στον ΟΤΕ. Δεν τους είπε κανένας, επειδή είσαι έτσι, εμείς δεν θα σε αφήσουμε. Αδιόρισε το παιδί σου. Αδιόρισε τους αριστερούς δηλαδή. Βεβαίως. Αφού δεν ενοχλούσαν, βεβαίως. Ναι. Ναι. Γιατί σου έλεγε δεν θέλω εγώ να ενοχλείς για το κουκουέ και τέτοια και τίποτα άλλο. Ναι. Ζήταγε πολλά. Ναι. Άμα λοιπόν πώς. Το Μίκη γιατί τον κυνηγούσε, ας πούμε. Ο Μίκης. Ναι, το Μίκη. Όσο αριστερός είναι ο κύριος Θοδωράκης που ναι. Τον σέβομαι λόγω της ηλικίας του. Ναι. Άλλο τόσο εγώ είμαι τώρα κογκολέζος όπως με βλέπεις. Σας τώρα γιατί το λες αυτό. Αυτό είναι τώρα μπορεί να σου πει ο Θοδωράκης γιατί το λες αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Ναι, γιατί.
Οι αριστεροί υποτίθεται ότι είναι εναντίον του κεφαλαίου και όλοι είναι κεφαλαιοκράτες αφού θέλουν να τα ακούσουν. Κάτσε να μην δουλέψει ο άνθρωπος. Το ταλέντο του. Το ταλέντο του. Ελληνοτουρκική φιλία. Δηλαδή, μέχρι και από εκεί να πάρουμε λεφτά. Όταν λες ελληνοτουρκική φιλία, τι εννοεί. Εγώ φίλο Τούρκο δεν θέλω να έχω. Γιατί τι έχει ο άνθρωπος. Έτσι. Εγώ στη Θάσο που πήγα είδα κάτι ωραίους Τούρκους, κάτι Τουρκάλες. Χαϊδεύαν το σχυλάκι μου, κιουζελί μου, κιουλέ, κιουλέ. Με λέγανε Ισταμπούλ. Για Τουρκάλες δεν είπα, για Τούρκους είπα. Γιατί. Πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Ο Σελήνες, καλά, καλά. Ο Μογγόλος δεν γίνεται ευγενής. Γιατί το λες αυτό. Υποτίθεται ότι είναι. Ναι. Άμα τους δεις και έρθουν εδώ θα καταλάβεις. Λες. Βέβαια. Δηλαδή τι θα καταλάβω. Εγώ τους είχα απέναντί μου στο Διδημότυχο. Ως φαντάρος. Στην Παγάλα. Ναι. Φαντάρος ήμουνα με ένα σιρίτι κόκκινο άσπρο και δόκιμος ήμουνα. Τέλος πάντων. Η όλη ιστορία είναι σκα απέναντι. Σαρδέλα για γιατρέ. Όχι σαρδέλα αγόρι μου. Τι. Αφού σου λέω ήμουν αδόκιμος. Τι σαρδέλα. Εδόκιμος ήσουν. Σαρδέλα έχουν οι παξιωματικοί. Εσύ τι ήσουν. Έφεδρος ανθιπολογαγός του πεζικού, λέμε. Ως ανθιπολογαγός απελήθης. Τον τελευταίο μήνα σου δώσανε το αστέρι. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Τους τελευταίους τέσσερις. Τέσσερις. Συγγνώμη. Νομίζω τον τελευταίο μήνα ήταν. Όχι, όχι. Στα χρόνια τα δικά μου ήταν τον τελευταίο μήνα. Νομίζω. Όχι, όχι. Νομίζω. Όχι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν. Όχι, τον τελευταίο μήνα ήταν στα χρόνια τα δικά μου. Τέλος πάντων. Μπορεί. Μπορεί. Εσύ είσαι και 11 χρόνια πιο εντάξει, μικρός. Ναι. Θυμάμαι ότι μας περνάγανε από. Τους ξέραμε. Μας περνάγανε από αυτό γιατρέ. Και για. Θέλεις να γίνεις. Να ξέρω εγώ. Έφεδρος. Ανθιπο. Πώς θα σου πει. Δόκιμος έφεδρος. Δόκιμος έφεδρος. Όλοι λέγανε ναι. 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 Πήγα κι εγώ εκεί. Όχι. Γιατί. Για αξιωματικό. Ας λένε τα μούτρα μου εμένα. Εγώ είμαι ο καλύτερος φαντάρος. Κοίταξε αλήθεια. Είμαι ο καλύτερος υπάλληλος. Είμαι ο καλύτερος εργάτης. Τι θες να με μπλέξει εμένα τώρα με μεγαλόνια για να το κλείσω αυτό το θέμα. Αυτή η θρασίδηλη. Ναι, ναι. Είναι να σε βρούνε 10 και να σε κόψουν φέτες. Ναι. Ή άμα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, βάζουν την ουρά στα σκέλια και τρέχουνε. Λοιπόν, εγώ τους ξέρω. Όταν του δείξει του Τούρκου τα μπροστινά σου, αυτό θα σου δείξει σίγουρα τα πισινά του. Ναι. Οπότε λοιπόν, εγώ τέτοιους φίλους δεν θέλω. Γιατί ρε φίλε. Δεν πάω Κωνσταντινούπολη. Γιατί δεν πας. Γιατί θα πρέπει ωραία να έχει δρομή, γιατί, ελληνική σημαία για να πάω. Τι όχι είναι. Τουρκική. Έτσι. Στη Γερμανία πας δηλαδή. Στη Γερμανία πάω. Και γιατί πας στη Γερμανία και δεν πας στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή. Γιατί οι Γερμανοί δεν μου αφαίρεσαν έδαφος. Δεν σου αφαίρεσαν έδαφος. Γιατί καλά το λέει το έδαφος. Κοίταξε, νομίζω ότι τώρα να γυρίσουμε στο παρελθόν δεν έχει και καμία σημασία. Δεν έχει σημασία. Οι καιροί αλλάζουν. Αλλάζουν οι καιροί. Οι σχέσεις μεταξύ των κρατών. Σχέσεις, αλλάζουν. Οι άνθρωποι γίνονται πιο μοντέρνοι, οι αντιλήψεις είναι διαφορετικές. Μοντέρνοι. Η νέα γενιά είναι πιο μετριοπαθής. Μετριοπαθής γενιά είναι. Και είναι και φυσιολογικό αυτό. Έχουν φύγει τα παιδιά. Όσο ανεβαίνει το μορφωτικό επίπεδο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με κανέναν άνθρωπο στη γη. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλά, αυτό είναι διεθνισμός. Εντάξει, είναι άλλο. Και στα Σκόπια δεν πάω, δηλαδή. Στα Σκόπια δηλαδή. Όχι, όχι. Με καμιά Σκοπιανή, α πούμε. Που έχει πολλά λεφτά. Δεν είπα για Σκοπιανή εγώ. Ναι. Εγώ λέω δεν ότι δεν, για πάω, δεν, για δεν, τον πάω εκεί, ναι, 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 ναι. Δεν πάω εκεί, ναι. Διότι και αυτοί ναι. αποπειρώνται να μου πάρουν έδαφος. Θέλουν να μας πάρουν το έδαφος. Βέβαια, ναι. Την αδερφή τους του Αιγαίου που τα λένε εκεί στα δημοτικά τους τραγούδια. Οι τράπεζες μας πήραν το σπίτι, δεν σε πειράζει, εσένα σε πειράζει ο Σκοπιανός. Οι τράπεζες μας πήραν το σπίτι, τελειώνω με μια φράση, ναι. Δεν είναι καν ελληνικές. Παίρνουμε γραμμές. Είναι οι φίλοι των κυρίων πολιτικών που τα κάνουν αυτά. Πάρουμε γραμμές και πάμε διάλειμμα. 90-90-90 βαράει μία. Πάρτε και πείτε ότι γουστάρετε. 2-31-0-90-90-90 98-80-90 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι. Νομίζω είπαμε αρκετά πράγματα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Music Events Live. 5η 14 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο. Πίτσα Παπαδοπούλου. Στέλιος Διονυσίου. 9.30 στο τόξο της ΧΑΝ. Δωρεάν είσοδος με το εισιτήριο της έκθεσης. Οργάνωση Χελέξπο. Παρ. 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 Σου
σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Ολλανδία, 17ος αιώνας. Ενώ το Άμστερνταμ γοητεύεται από ένα λουλούδι, δύο νέοι θα ρισκάρουν τα πάντα για να ζήσουν τον απαγορευμένο έρωτα. First to flower, first to fall. Ο πυρετός της τουλίπας. Με τους βραβευμένους με Όσκαρ Αλίσια Βικάντερ, Τζούντι Ντέντς, Κριστόφ Βάλτς και τον Ντέιν Ντεχάν. Ο πυρετός της τουλίπας. Σοφία! Από τον βραβευμένο με Όσκαρ παραγωγό του Ερωτευμένο Σέξπιρ. 24 Αυγούστου στους κινηματογράφους από την Οντεόν. Απολαύστε την ταινία στο Οντεόν Πλατεία και στο Οντεόν Μακεδονία. Αγοράστε το εισιτήριό σας στο www.odeon.gr. Κοκόνες. Το κοκτέιλ μπαρ που έγινε θεσμός στη Χαλκιδική σας υποδέχεται και αυτή τη σεζόν με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση, αστήρευτη ενέργεια και καλοκαιρινή μουσική στο μοναδικό του περιβάλλον μέρα και νύχτα. Κοκόνες Κοκτέιλ Beach Bar. Πολύχρονο Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-52512. Υπαγδί σου, κοκόνα μου. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Μέτροσπορ. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της πόλης είναι πάλι εδώ. Πρωτέργεια, έκτος διεθνής νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Τρέχουμε 21 χιλιόμετρα στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτι της χώρας. Πρωτέργεια, έκτος διεθνής νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και δρόμος υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 χιλιόμετρων. Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Happenings, χορός, μουσική, πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο halfmarathon.org έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Έγινε. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Γιατρέ, κάτι για τη Χούντα έλεγες. Θεσμικά. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι. Δηλαδή, οποιοδήποτε έχει την εξουσία στα χέρια του σε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί αντιπροσωπευτικά, δηλαδή η εξουσία είναι απομονωμένη σε κάποια κτίρια στην πρωτεύουσα και δεν έχει προσβασιμότητα και να την ελέγξει ως πολίτης, ναι, είναι λογικό να υπάρχουν σκάνδαλα. Αχα. Δηλαδή, κανείς δεν είναι μη αμαρτωλός. Ναι. Δηλαδή, αν μπεις και δεις το μέλι, θα το βάλει στο δάχτυλο. Άλλοι το βάζουν περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Είδαμε μπαλίτσα, αναλύσαμε παιχνίδια, είδαμε Λίβερπουλ, είδαμε Ντόρτμουντ, είδαμε δύο γκολ της Ντόρτμουντ. Πώς θα τρώνε οι Γερμανοί εκεί. Στην κλειστή γωνία. Στις κλειστές γωνίες και στους μεγάλους χώρους. Είδαμε πολλά πράγματα. Είδαμε Ολυμπιακό, είδαμε ΠΑΟΚ, θα δούμε αύριο ΑΕΚ. Κλείνει ωραία εβδομάδα, έτσι. Πώς το λένε, γεμίζει η ψυχή μας από τα κενά. Με την μπάλα. Έτσι δεν είναι, γιατρέ? Αλήθεια είναι αυτή. Πάμε λοιπόν, λέει. Ωραία, ωραία. Με το Μαλάτο θα συμφωνήσω αυτά που έλεγε πριν. Ναι. Όσο για τον γιατρό, θέλω να του πω κάτι. Λες ότι ο κόσμος προοδεύει, μορφώνεται. Τούρκος και καλός γίνεται. Γιατί όχι? Εξήγησέ μου ένα πράγμα. Εξήγησέ μου ένα πράγμα, ρε. Πες μου ένα καλό που κάνα στον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Ένα καλό. Ακόμη και τώρα πόλεμο γυρεύουν. Το πλιάτσικο. Το πλιάτσικο. Κοιτάξτε, εγώ φιλαράκι είμαι πόντιος και αυτά μου έλεγε ο παππούς μου. Δεν τα ξεχνάω. Εσύ έχεις βιώματα κι εγώ, μωρέ. Μα διώξαν τις γιαγιάδες, γι' αυτό έχεις βιώματα. Όχι βιώματα έχω και θα τα στείλω και στο παιδί μου. Δεν τους θέλω. Ποιο παιδί σου? Όχι στον κόρο, παιδί μου. Σιγά μην κάνεις το παιδί σου να μισήσει τους Τούρκους αφού έχει στείλει ο Έλληνας εξορία 1 εκατομμύριο κόσμο. Σιγά. Εσύ πιστεύεις αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει, μας ακούνε τώρα 20, 25, 18, 28 άνεργοι
που πιστεύω έχουν μισήσει τον Έλληνα παραπάνω από τον Τούρκο, του περάσει εθνική συνείδηση εσύ, τον νεαρό. Βρε ο νεαρός που μας ακούει ο 23χρονος, τον 60 θέλει να πλακώσει και όχι τον Τούρκο, δεν το καταλαβαίνεις. Τώρα το πας αλλού φιλαράκι. Όχι, το πάω. Όχι. Το σχολείο το βγάλανε. Πες. Το σχολείο. Βρε, ποιο σχολείο. Πιάσε έναν εικοσάρι. Ένα εικοσπεντάρι άνεργο. Με τρεις γλώσσες, με πτυχία κτλ. Ο οποίος έχει φύγει στο Βέλγιο και έχει γίνει μετανάστης. Ποιον μισεί, τον Τούρκο ή τον Έλληνα. Τον μάθανε να μισεί. Πιάσε τον μάθανε αρχικλεφταράδε. Τον Έλληνα και αρχικλεφταράδε. Στείλαμε τα παιδιά εξορία και τώρα θα ασχοληθεί με τη γιαγιά που ξαναπέτα. Πριν 200 χρόνια τώρα. Όσο και να μισεί τον Έλληνα. Ποιος θα κλείσει. Ναι, ναι. Τι να όσο και να μισεί τον Έλληνα, πώς λες. Άμα ορμήσει ο Τούρκος, τι θα κάνει ο Έλληνας. Θα μισεί το ίδιο τον πατέρα. Ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι μου λέει ένας 23χρονος σε μένα και μια 23χρονη που μιλάω γυμναστήρια δεξιά και αριστερά στο δρόμο. Για πες μου τι σου λένε. Τι μου λένε. Τι μας πειράζουνε, δηλαδή με τον Τούρκο. Τι πρόβλημα έχω εγώ με τον Τούρκο. Τι πρόβλημα έχει με τον Σκοπιανό. Με τον Έλληνα έχω πρόβλημα γιατί μου στερεί το μέλλον μου. Αυτό θα σε πει. Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αυτούς που λες τώρα εσύ για παράδειγμα, ή να σου πω ένα παράδειγμα. Κατέβηκε μια φορά στην πορεία και στο εργατικό κέντρο και πήρα μια ελληνική σημαία. Με το σαυρό στη μέση. Ξέρεις τι μου είπε και με παρόλο ότι είσαι χρυσαυγίτη. Γιατί είχα το, την σημαία της παραστάσεως. Τέτοια άτομα έχει, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα. Να την κάνεις, ρε, τη σημαία, άμα δεν έχεις να φας. Όχι, έτσι το... τους μάθανε οι δάσκαλοι. Τι να την με κάνω, την κοτσίδα και το σκουλαρίκι. Να την κάνω, ναι, το σκουλαρίκι σε αυτή. Αυτό τους τι μάθανε. Τι να την κάνω τη σημαία, ρε, που πεθαίνει από σκολικοειδή το άλλο στο νοσοκομείο. Τι να την κάνω τη σημαία που δεν μαθαίνει γράμματα στο σχολείο, θέλει φροντιστήριο. Τι να την κάνω τη σημαία που παίρνει το παιδί ναι. Αδειο... να περιμένει 300 ευρώ το μήνα, ο 12 ώρες την ημέρα που έχουν νοικιάσει τους υπαλλήλους. Θα αγαπήσει τη σημαία, εσύ πιστεύεις. Και ποιος θέλει αυτό, φιλαράκι. Δεν με νοιάζει να πιάσεις τους... Όχι, δεν σε νοιάζει. Εγώ μιλάω με... Αυτό με τον κόκκινο, τους νεαρούς, έχουμε χάσμα γενιών, δεν το έχω. Ξέρω την ανιψιά μου, η κόρη μου είναι μωρό ακόμα, εντάξει, μιλάμε. Ξέρω παιδιά 20 χρονών, 22. Για ποιες μίλα μαζί τους να δούμε. Ποιον μισούν, τον Έλληνα για τον Τούρκο. Πάμε επόμενη γραμμή, το Σκοπιανό. Άντε, μπράβο. Φάγατε όλα τα λεφτά, ρημάξατε. Ρημάξαμε η γενιά μας και υπόμε το πατεράδρο μας. Στείλαμε εξορία 1 εκατομμύριο παιδάκια και αμισήσει ο πιτσιρικά στον Τούρκο. Σιγά! Αυτά ρε Κώστα τα κάνανε οι πολιτικοί. Βρεάσε τώρα γιατί εσύ τι ήσουν και εγώ τώρα. Δεν κλέβαμε εμείς τα πολιτικό σου. Ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν έκλεβες εσύ. Όχι, άσε μέρε που δεν κλέβαμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ξέρεις τι πάνε να πει οι ασφαλιστικές εταιρείες και χρηματιστηριακές. Ξέρω, κοντομινάδες. Ό,τι σου δώσουν. Ναι. Πάει μέλα, εφορία. Λέγε, ας πέσουν οι γράμμες. Λέγε, τι πάει στην εφορία. Ναι, στην εφορία. Κατευθείαν. Πάμε αυτό. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Για ποιες κάνα σηκωσάρις να μας πεις. Λέγε. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Ολυμπιακός τάγματα ασφαλείας, ηρωικά, η εθνική μας αντίσταση. Τι τάγματα, τι λέει αυτός. Τάγματα ασφαλείας, λέω, αν δεν με ακούς, λέω, ηρωική αντίσταση. Ποια αντίσταση είναι αυτή, ποιο είναι αριστερή. Ολυμπιακός. Αριστερός είσαι δεξιός, δεν καταλαβαίνω. Δεξιός είναι τάγματα ασφαλείας. Βεβαίως κύριε, σώσαμε την πατρίδα από τους κομμουνιστές και από τον Άιστον Αλβανός και Βούλγαρος. Βεβαίως, αυτή ήταν η εθνική μας αντίσταση. Μάλιστα. Μαλάτο, καλό φθινόπωρο φίλε μου. Να σε καλά, επίσης. Άρα η τετράδα είδα χθες εγώ. Το αντέχουμε. Ναι. Ένα πραγματάκι μόνο εγώ, μια ένσταση από ό,τι έχει πει για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος δεν ήταν δικτάκτορ. Παπαδόπουλος έπρεπε να πάει δεξής ψάλτης. Ήταν καλό ανθρωπάκι. Το ξέρω. Μόνο και μόνο. Άμα ήταν ο Φράγκο που έμαθε ότι έγινε χούντα. Ναι, λέει πόσοι σκοτώθηκαν. Πόσους νεκρούς, ναι. Κανένας λέει, πάγει να πω δώρε. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Έπρεπε ο Παπαδόπουλος μόνο και μόνο στην υποψία, μόνο και μόνο. Και ας μην ήσουν, ότι ήσουν κομμουνιστής, να σε εκτελέσει μαζί. Δεν ευθύνομαι, συγγνώμη φίλε, τώρα αυτά δεν λέγονται, να εκτελέσει κόσμο, εντάξει. Καλός άνθρωπος. Καλός. Καλός άνθρωπος. Τι ψυχούλα όμορφο. Τι φιλάνθρωπος, τι αλτρουιστής. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλώς τώρα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, ναι, φίλε. Σε είπε κάτι ο Βασίλης προηγουμένως για τον γκολ του Γκουερίνο με την ΑΕΚ το 76. Δεν το έζησα. Δεν το έζησες. Όχι. Αλλά έζησες ένα άλλο παιχνίδι 3 χρόνια το οποίο ήταν πιο μπροστά. Ναι. Το τέρα, πώς γίνεται αυτό ρε Σιραπτόπουλε, να είσαι τόσο μικρός και να μην το θυμάσαι. Αφού με πήγαν στο γήπεδο το θυμάμαι. Το 76 το θυμάσαι εκείνο δηλαδή, το παιχνίδι με την Παναχαϊκή το θυμάσαι. Το θυμάμαι ρε φίλε, 3 χρόνια μετά, χρονών, ναι, δεν το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι, όχι. Τι παραμύθα ζήσεις, ναι. Τόσο παραμύθι, ύστερα για τους δόκιμους που λες. Ναι.
Δεν φωνάτε να τον καθένα, έλα να γίνει δόκιμο και έλα να γίνει δόκιμο. Κάτω από τα παραμύθια. Όσοι είχαν πτυχίο στο πανεπιστήμιο. Όσα παιδιά πηγαίνανε ήταν μορφωμένα. Αστού. Τι παραμύθι μα πουλά στο αρέσει, Ράπτοπουλ. Τι ήταν, παιδιά, μορφωμένα. Ναι. Τυχείο, είσαι καλά. Αυτού πέρανε. Σόπαρε, αφού μα πέρασαν από συνέντευξη. Τι λε, βρεσί τώρα, τι λε, μωρέ τώρα. Τι παραμύθια κάνει τόσο αρέσει. Τι έγινε, τώρα φανταστήκατε, στεναχωρεθήκατε πολύ, μαλοκαρήκατε, γιατί έφερε που έχουμε 10 παίκτες με τον Απόλλωνα. Να σας θυμίσω κάτι ρε παιδιά, εσείς που είστε και ποδοσφαιρόφιλοι και ξέρετε από ποδόσφαιρο. Με 8 παίκτες η ομάδα σου να ξεκινήσω με ένα ραπτό που δεν κέρδισε την Καβάλα. Με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ πήγε και κέρδισε μέσα στην Τότεναμ. Με 9 παίκτες ο ΠΑΟΚ δεν έχασε μες στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό, όπως δεν κέρδισε και την ΑΕΚ με 9 παίκτες μες στην Τούμπα. Ναι, πού καταλήγουμε. Και που καταλήγουμε, γι' αυτό εδώ το πράγμα που κάνετε εδώ πέρα, μόνο και μόνο, ναι, γιατί σας συμφέρει να λέτε το. Από αλλού παίρνετε γραμμές, δεν είναι δικά σας πράγματα. Κι αν από πού παίρνουμε. Από κάτω, αυτό είναι λογικό, το ξέρουμε ρε σειρά αυτό. Αυτό άκουσα που το έλεγες και στον Κάμωρα και έχεις λάθος. Πάντως θα κάνω μια παρατήρηση. Ούτε τσάτσος είμαι εγώ, ούτε εγκάθετος. Για το ούτε μπάσκετ, τσάτσος είπα, εσένα θα μιλάς όχι, ούτε το λέω εγώ. Ούτε τσάτσος είσαι, σε είπα, ούτε εγκάθετος. Μάκη μου κάνει μια παρένθεση. Απλώς είπες για κατευθυνόμενα και σου. Όχι, δεν είπα. Σου είπα εγώ ότι δεν είμαι αυτά. Ναι, ναι, αυτά τα λένε αυτούς που πηδάμε στην ακροαματικότητα. Λοιπόν, και τα αυτού. Ναι, ναι. Ναι, λέγε να σύνησα μια παρατήρηση σήμερα, ναι, δεν ασχολήθηκα με τον μπάσκετ, παρατήρησα όμως κάτι. Τους φίλους σου. Πάρα πολλοί Ρώσοι. Που δουλεύανε στην ΕΠΟ. Πάρα πολλοί Ρώσοι. Του Κόκαλη. Και στον πρωταθλητή, αυτή που ναι, με το 3%. Η Μακεδονομάχη, αυτή εδώ. Πάρα ναι, πολλοί Ρώσοι. Που χρεώνανε τον ΠΑΟ και κάνανε μούχτη, ναι. Ναι, λέγε. Να πω κάτι. Ναι. Πάρα πολλοί Ρώσοι είχαν σοβιετικά σύμβολα σήμερα στην Κερκίδα. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι ακόμα αγαπάνε το έρωδοξο παρελθόν τους. Να σου πω δεν κάτι. Το έχουν από την υπήρχε ένα ακροατή και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αυτό παρατηρώ. Το 2004 στο Euro, ο Έλληνας από εδώ. Ο οποίος ήταν αριστερός και έλεγε θα πάω να δω την εθνική Ρωσίας. Για τώρα τι ψάχνεις να βρεις. Είδα Ρώσους στην Κερκίδα με σοβιετικά σύμβολα σήμερα. Κόκκινα αστέρια, σιροδρέπανα. Για απάντησέ μου, εσύ που είσαι εξιντάρης, ο 25άρης γιατί να έχει εθνική συνείδηση ρε. Τι να έχει. Γιατί ένας 25άρης να έχει εθνική συνείδηση. Απλώς δεν έχει εθνική συνείδηση. Γιατί να έχει, λέω. Σου λέω, να σου απαντήσω. Γιατί να έχει. Γιατί δεν έχει εθνική συνείδηση. Ναι. Γιατί είναι περισσότεροι τεμπέληδες. Να σου πω κάτι. Το 94-95-93 ναι, ναι, ο αδερφός μου πλήρωνε 50 χιλιάρικα ναι, μεροκάματο, εβδομαδιάτικο, να έρθουν άτομα να καθαρίζουν τις λαμαρίνες, να σκουπίζουν, να κάνουν. Μια εβδομάδα δουλεύανε. Το 93 μιλάς. Για το 93. Εγώ σου μιλάω για αυτούς που γεννήθηκαν το 93. Για το 93. Ναι. Τώρα φαντάζεσαι πόσο έχουν γίνει άλλοι. Δηλαδή αυτοί 1.000.000 Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό πιτσιρικάδες είναι τεμπέληδες. Έξω πάνε. Έξω πάνε. Ναι, γιατί να πάνε έξω. Και γιατί να μείνουν μέσα. Να παίρνουν 8 ευρώ μέσα, στο φούρνο το δικό σου και στο Delicious ή ναι, στο αυτό, στο καφενείο 5 ευρώ και να μην έχουν στην επιστήμη τους διορισμό και τέτοια. Όχι, τι διορισμό θέλουν, ξέρεις. Τι διορισμό θέλουν. Κατευθείαν διευθυντές να γίνουν. Το διορισμό τους που κάνει οι μπαμπάδες τους. Και έμπαινε η Ελλάδα μέσα. Οι μπαμπάδες τους κάνανε. Το διορισμό που είχαν η γενιά των μπαμπάδων τους. Τέτοιο διορισμό. Όπως και το δικό σου διορισμό του μπαμπά. Βεβαίως. Α, πες και για το δικό σου το μπαμπά. Λοιπόν, γιατί. Τι γιατί, ντρέπεσαι να το πεις γιατί δεν διορίσανε. Γιατί αν τραπώ. Να πει ο Έλληνας δηλαδή στο φούρτο σου. Μισό λεπτό, κούτρα ναι, δεν μπήκε. Πώς. Κούτρα δεν μπήκε. Τι θα πει κούτρα. Τι θα πει κούτρα. Ναι ρε, μαγιά του, κούτρα μπήκε. Ας έπαιρνε στις τώρα. Και αυτοί θέλουν τώρα τη μαγιά τους. Μαγιά θέλουν. Ο άλλος δεν μπορεί να πει κούτρα όμως. Τι δεν μπορεί να πει κούτρα. Ο πιτσιρικάς. Ναι. Το εγγόνι του. Ναι. Δεν μπορεί να μπει κούτρα. Δεν μπορεί γιατί τώρα η γενιά του πατέρα μου έκλεβε. Και στη δικιά σου γενιά έκλεβε για ναι, να πάει η ανιψιά μου και η κόρη σου ή ναι, αύριο η κόρη μου στο ναι, Βέλγιο, στην Αμερική, στη Γερμανία μετανάστρια. Επειδή ναι, σου πλευτά. Πηγαίνανε και παλιά. Παλιά δεν πηγαίνανε. Άντε μπράβο. Πηγαίνανε. Παλιά δεν πηγαίνανε. Πηγαίνανε. Απλώς εσείς τώρα βολεύεστε ναι, και τα λέτε αυτά ναι, γιατί έχετε άλλες αβάντες. Έλα να σε βάλω εγώ εδώ μέσα εσένα και να κάνεις τη δουλειά που κάνω εγώ και καθένα άλλο τα παιδιά. Μπράβο, γιατί εμείς δεν δουλέψαμε βαριά δουλειά, μόνο εσύ δούλεψες. Για βαριά να δουλέψεις μόνο. Δεν δούλεψες βαριά δουλειά εσύ μόνο. Μόνο όχι, εσύ δεν δούλεψες μιλάω, βαριά δουλειά. Εγώ δεν μιλάω για τον εαυτό μου. Λοιπόν, μιλάω για τον εαυτό μου. Βαριές δουλειές έχει τώρα.
Δεν έχει βαριά ζουλιά. Για πες μία. Για να... Χθες κάποιος πήγε κουλουράς εκεί πέρα στην έκθεση και πουλούσε κουλούρια. Κουλούρια λέει. Να πάει ο κουλουράς, θα τον πιάσουνε να πούμε γιατί δεν έχει αυτό άδεια. Ναι. Και το μαύρο που έχει να πούμε και πουλάει τα γαλματάκια τον αφήσουνε και τον Πακιστάν. Το ξέρουμε αυτό. Άντε μπράβο, γεια σου. Αυτό το άντε ξέρουμε. Μπράβο, γεια σου. Άντε μπράβο, γεια σου. Πάμε στις γραμμές. Εξυπνάκηδες πασοκο αναθρεμένοι όλοι. Βέβαια. Για όταν κάνανε 25 να σου πει εθνικό φρόνημα. Μισή τον Τούρκο για τον Έλληνα, τον κλέφτη. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νοβοσέλατ. Γεια σου ρε Τι γλυκό αγόρι ο Νοβοσέλατ. Χριστόφρε, βάλαμε ένα quiz για σένα και τον Βασίλη, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει συμμετοχή από τον κόσμο. Τι κάνετε, καλά είστε. Ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποίησα τα δύο παιδιά εδώ πέρα και εσένα προσωπικά, Χριστόφρε. Αλλά εντάξει. Εγώ πάντως είπα ότι οι Ολυμπιακοί είμαστε αγέροχοι και υπερήφανοι. Αγέροχοι είστε. Βέβαια. Περήφανοι είστε. Και υπερήφανοι. Ναι, ένα πέναλτι δεν σας έδωσε στη Ξάνθη. Δεν καταδεχόμαστε. Τα δάκρυα του Κασαντζίδη. Ποια δάκρυα. Κωστάκη, με τη σημάνα μου. Έλα ρε. Και στο γήπεδο. Έλα ρε γλυκέ Νοβοσέλατς. Λοιπόν Κωστάκη. Όποτε έχω στομαχικές διαταραχές, να παίρνει τηλέφωνο έτσι να βγαίνουν αυτοί ακροδεξοί, να πηγαίνω να κάνω εμετό πολύ πιο εύκολα. Να το. Να το. Λοιπόν, οι ντεμεκ πατριώτες. Όπα, να το. Θέλω να με απαντήσω μαλάτος, αλλά μετά όταν κλείσω το τηλέφωνο. Αν θέλετε κάντε διάλογο, γιατί... Την δεκαετία του 60 μέχρι και το 73, μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα είχαμε 2 εκατομμύρια μετανάστες. Όχι, αγόρι μου, δεν τα ξέρεις καλά, λάθος. Μισό λεπτό και κύριε Μαλάτε, θα πω 2-3 πράγματα, θα κλείσω και μετά απαντήστε. Αυτά είναι... Αληθινά που λέω, δεν είναι ψέματα. Δεν είναι αλήθεια αυτό και το ξέρεις. Άλλο πες μου. Ότι είχαμε 2 εκατομμύρια μετανάστες μέχρι το 73. Αν τους είχαμε πριν το 67 δεν ξέρω, αλλά... Μιλάει για 67-73... Από το 62-63. 62-63 ήταν ο Εθνάρχης. Ναι, άκουσε με λίγο. Μέχρι και το 73 σου λέω. Θα σου χορέψω στο ταψέ. Ναι. Εγώ έχω καταλάβει από τη... Από τη μικρή μου εμπειρία ότι ένας μεγάλος λόγος που μισείτε τους κομμουνιστές εσείς είστε μεκ πατριώτες. Δεν μισούμε αγαπητέ, δεν μισούμε. Βγήκε ο άλλος και μιλούσε για τάγματα ασφαλείας. Εντάξει. Και χαίρομαι τον Βασίλη που είναι τόσο μετριόφρον και δεν τον πήρα τα μούτρα. Ένας από τους λόγους που μας μισείτε τόσο πολύ είναι ότι ανατρέψαμε το μεγάλο σας φίλο το Χίτλερ, φίλε μου. Μα με το Χίτλερ είσαστε σύμμαχοι. Σύμμαχοι. Πάλι κάνω λάθος. Καλύτερα να μιλήσουμε μπράβο, για τον Ολυμπιακό. Άστο εκεί πέρα, γιατί τώρα με τη συνθήκη που είχε κάνει ο Μολότοφ με το Γερμανό, έτσι ήταν σύμμαχοι. Και δεν πηγαίνανε οι κομμουνιστές στο μέτωπο το 40, σε παρακαλώ. Λυπάμαι κύριε Μαλάτε, γιατί ασπρίσαν τα μαλάκια σας και μυαλά δεν βάζετε. Θα τα βάψω άμα χρειαστεί. Πάμε στον Ολυμπιακό. Λέγε. Για τον Ολυμπιακό χθες θέλω να πω ότι λείπει ο παίχτης σαν το Μιλιβόγεβιτς. Λείπει ένα καθαρό εξάρι. Δηλαδή και το Σιόμπι που το δώσα δανεικό μου φαίνεται ήταν μεγάλο λάθος. Αυτό έλεγε εκτός αέρα ο Μαλάτος εδώ και εγώ. Τουλάχιστον 4-5 άτομα δεν μαρκάρανε στη χθεσινή 11. Το ξέρω. Και μαρκάρανε πιστεύω... με τα μάτια. Αυτό πιστεύω ότι έφτεξε. Εγώ λέω ότι πρέπει να γυρίσει το Σεμπά Εξάρι. Ο Σεμπά Εξάρι δεν υπάρχει ρε Μαλάτου. Αριστερό μπακ μπορεί. Επειδή τρέχει. Μπακ μπορεί. Καλύτερα να καθιερώσει το Σδιέλαρ σαν εξάρι, να το δώσει παιχνίδια, γιατί έχει βελτιωθεί το παιδί και να κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν χωράει ο Φορτούνης με το Μάριν και στην Ξάνθη που τον είδαμε δεν μ' άρεσε. Όχι. Εκεί ούτε πρέπει να είναι ο Κανσελά αριστερά, ο Πάρτο δεξιά και ο Μπαρμπαμπέν. Γιατί λέει τον διώξαμε τον Ασαριφάρ. Ο Μπαρμπαμπέν σέντερφορ και άμα δεν τραβάει να βάζει ένα από τους δύο άλλους. Αυτή τη βλακία του χάσει δεν την περίμενα. Ήταν δηλαδή προπονητικά νηπιαγωγείο. Τα χάσε. Νηπιαγωγείο ήταν. Ναι. Λοιπόν πότε θα ξαναπάμε σε κανένα μάτς γιατρέ. Οπότε θέλεις. Να έχετε ελεύθερα. Και βενζίνη, ε. Καλά, με τον Λανό, εγώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εκτός αν πάτε με του Ραπτόπουλου που έχει οδική βοήθεια καλή. Θα είναι και ο Ραπτόπουλος, δεν είναι ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος είναι το κλου της εκδρομής. Το ξέρω. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, bye. Η γραμμή Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη και η Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, μισή πτήση είναι γεμάτη Έλληνες της ηλικίας σας κιόλας. Τι πάνε να κάνουν όλοι.
Τουρισμό. Τουρισμό. Πρόβλημά τους. Εγώ ξέρω ότι οι Τούρκοι στηρίξαν το τουρισμό μας πολύ φέτος. Κοίτα και πάρα πολύ γαλαντόμοι. Και ξοδέψαν πολύ περισσότερο από τους Βαλκάνιους που ήρθαν από πάνω με τις κονσέρβες στα Port Bagaz. Δεν έχω στοιχεία τέτοια. Έχω ενδείξεις οι οποίες είναι. Α, για τους Βαλκάνιους με τις κονσέρβες έχω στοιχεία. Τους βλέπω στα πλάγια που ξεφορτώνουν τις τσάντες. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Λοιπόν, Βασίλης από Μαγνησία, Θεσσαλονίκης. Καλώς τον. Λοιπόν, καταρχήν, παιδιά, λίγο να ρωτήσω μια, να κάνω μια ερώτηση. Απευθύνομαι πρώτα στο γιατρό και σε σένα, Ραπτόπουλε. Ναι. Σοβιετική ιστορία έχει διαβάσει κανένας? Σαφώς και μελετούμε, εννοείται. Ωραία. Ας μου πει κάποιος, λοιπόν, εγώ να συμφωνήσω ότι ο Χίτλερ ήταν ένα κτίνος. Ο τύπος ήταν σφαγέας. Σοβιετική ιστορία, ο Στάλιν ήταν σφαγέας. Έσφαξε εκατομμύρια κόσμο. Το έκανε και αυτός. Μισό, όχι, το έκανε και αυτός. Ήτανε σφαγέας όπως και ο Χίτλερ. Νομίζω τώρα το τι πάει να πει, επειδή ήταν, συγγνώμη, επειδή ήταν κομμουνιστής, είχε λιγότερο αντίκτυπο η σφαγή που έκανε ο Στάλιν και μεγαλύτερο του Χίτλερ. Για να καταλάβω. Από το Χίτλερ έχουμε ένα σαφές δείγμα γραφής πολύ λίγων ετών, όπου ο άνθρωπος ήταν πολεμοχαρής. Από την άλλη έχουμε τον Στάλιν, ο οποίος ήταν ένας εσωτερικός δικτάτορας και έκανε εσωτερικές εκαθαρίσεις. Είναι άλλο. Ποιες εσωτερικές? Όλα, συγγνώμη, Τσεχοσλοβακία που τη ρήμαξε, όλα τα σοβιετικά κράτη, όλα εκεί. Ουγγαρία. Συγγνώμη, τα γκουλάγκ τι ήτανε? Χώρια αναψυχή. Έρετρα, ό,τι ήταν το Auschwitz, ήταν και αυτά. Η μακρόνισε στη Ρωσία. Η Σοβιετική Ένωση ήταν ένα πείραμα ίσως το μεγαλύτερο του 20ου αιώνα. Ήταν η πρώτη φορά που ο λαός πραγματικά πήρε την εξουσία όπως την πήρε. Με ένοπλη πάλι, όπως λέει και η θεωρία του κομμουνισμού. Από εκεί και ύστερα υπήρξαν πολλά λάθη. Με πόσους νεκρούς όμως. Αυτό δεν σημαίνει. Θέλω να καταλήξω, γιατρέ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Σοβιετική Ένωση δεν σου προσέφερε Ραχμάνινοφ, δεν σου προσέφερε Σεργέι Άιζενστάιν. Δεν σε προσέφερε επιστημονικές ανακαλύψεις, δεν προσέφερε στην ανθρωπότητα έναν Γκαγκάριν. Ή Μάρτον. Ε, όχι. Να τάξει, σου θα, πω, βλέπεις, να σου πω. Ή Μάρτον. Θα πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι. Θα πρέπει γιατρέ να είμαστε αμερόληπτοι. Αμερόληπτοι. Να σου πω. Αμερόληπτοι. Εσύ τώρα μου παρουσιάζεις κάποια καλά. Έτσι που βγήκαν από αυτό. Αλλά δεν έχω δει ένα κομμουνιστή να λέει ότι ο Στάλιν ήταν σφαγέας. Όλοι λέτε ότι ήταν ο καλύτερος. Ερώτηση. Πρώτον αυτό. Ερώτηση. Ανέκδοτο ερώτηση, θέλω ερώτηση. Να πω. Εγώ το παραδέχομαι ότι έχουν γίνει το αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τώρα να μην έχουν γίνει. Και ωραία. Και να κάνω μια... Από να κάνω στιγμή, τώρα... Άκου φίλε μου γλυκέ, από τη στιγμή που υπάρχει ένοπλη πάλι, δηλαδή με τη βία κατακτήθηκε εξουσία. Όχι μέσα από αστικού τύπου εκλογές. Ωραία, άρα, ναι, συγγνώμη, δηλαδή όταν, συγγνώμη, όταν κατακτάς την εξουσία με τη βία, είναι καλό. Είναι δημοκρατικό. Δημοκρατικό. Δηλαδή είναι, ερώτηση. Είναι όταν σκοτώνεις για ωραία. Την εξουσία, είναι καλό. Βεβαίως. Δημοκρατικό. Να πω και κάτι άλλο. Σαφώς και δεν είναι. Ερώτηση. Απλά βλέπεις ένα λαό όπως είναι οι Ρώσοι, που στην ουσία είναι αυτοί που έχουν κληρονομήσει την τεράστια έγκλη της Σοβιετικής Ένωσης. Και τους είδα σήμερα στην κερκίδα πάρα πολλούς να φοράνε ακόμα σοβιετικά σύμβολα. Εντάξει, ναι. Μου κάνει και την εντύπωση κοντά 25 εγώ μιλάω για την Ελλάδα. Πριν. Εγώ μιλάω για την Ελλάδα. Πώς μπορείτε να υποστηρίζετε μια ιδεολογία που έσφαξε εκατομμύρια κόσμου? Μα εμείς δεν είμαστε μη... Είναι δημοκράτες. Όχι. Μα α, ούτε συζήτηση. Εγώ προσωπικά ως άνθρωπος με τα όπλα. Δεν ασπάζομαι τη βία. Ναι. Δηλαδή ο αριστερός δεν ασπάζεται τη βία. Τώρα με ποια μεθοδολογία θα γίνει αυτό το share of wealth? Ερώτηση στον ακροατή. Μα δεν ασπάζεσαι το μανιφέστο του Μάρξ. Μιλάει για ένοπλη πόλη, για βία. Έτσι. Μα δεν το ασπάζομαι, σου είπα. Γιατί μου βάζεις λόγια που δεν έχω πει ποτέ μου? Δεν το ασπάζεται εκείνος, αλλά οι περισσότεροι το ασπάζονται. Σκοτωμός, δολοφονίες, για να ανέλθει στην εξουσία. Αυτό δεν είναι. Ερώτηση. Αυτό δεν πρεσβεύει. Okay. Ερώτηση στον ακροατή. Μα είπα εγώ ότι πρεσβεύει κάτι διαφορετικό. Και εκτός αυτό, μιλάμε για χούντα. Με επίσημα στοιχεία. Αυτά είναι επίσημα που θα πω, έτσι. Δεν είναι ο Κασελάκη ο Φορτούνης. Με τίποτα. Λοιπόν, με επίσημα από στοιχεία. Από ποιον έρχονται, από ποιον, η πηγή ποια είναι? Η πηγή σου, ναι. Από τους Αμερικάνους. Τι από, είναι από, πολύ... από αμερικάνικες πηγές και γενικά της εποχής. Δώσε πηγές. Λοιπόν, στην εφταετία της Χούντας, αδερφέ, δεν τα πιστεύω, ήταν η μοναδική φορά που η Ελλάδα είχε πλεονάσματα πραγματικά. Πρώτον.
Στην 7ετία της Χούντας, επίσημα στοιχεία είναι αυτά, η Ελλάδα είχε 7,5% ανάπτυξη. Και τρεις έφημες μνήμες από τον ΟΣΑ. Στην 7ετία της Χούντας, η δραχμή είχε φτάσει σάξια με το δολάριο. Και ένα τελευταίο, τη Χούντα δεν την έριξαν οι κομμουνιστές και το Πολυτεχνείο. Όχι, αυτό το ψέμα λίγο να σταματήσει. Τη Χούντα την έριξαν οι Αμερικάνοι μέσω του Ιωαννίδη, γιατί αποφάσισε ο Παπαδόπουλος και δήλωσε ότι θέλει να βγάλει τα πετρέλαια της Ελλάδας μόνος του. Με ρήτρα δραχμής. Για αυτό το λόγο το ρίξανε. Με ρήτρα δραχμής, με ομόλογα σε δραχμή. Πάντων, νομίζω ότι έτσι υπάρχουν ακόμα ζωντανοί άνθρωποι από εκείνη την εποχή και δεν μπορούμε να ανοίξουμε κάποια αρχεία και να τα μελετήσουμε. Ωραία, τέλος, ερώτηση. Ερώτηση τώρα με νυφαλιότητα. Και ένα τελευταίο. Ναι. Και ένα τελευταίο αυτό που λέει. Ένα τελευταίο και κλείνω. Όποιο λαό, παιδιά, ξεχνάει την ιστορία μήρε, του αυτό, και το εθνικό του φρόνημα δεν έχει παρόν και μέλλον. Ερώτηση, μια ερώτηση για μου την τρέλα. Ο Μέγα Αλέξανδρος ήταν σφαγέας. Εννοείται, κατακτητής ήταν. Επόμενη γραμμή, καλό βράδυ. Ένα ανέκδοτο να πω. Μην πει. Μια φορά είχε μια φιλενάδα ο Μπρέσνιεφ και επειδή ήταν ικανοποιημένος λέει κούκλα μου πες μου λέει ό,τι χάρη θέλει σας την κάνω. Του λέει αυτή δεν ανοίγεις λέει τα σύνορα να πηγαίνει ο κόσμος όπου θέλει. Και λέει πονηρούλικο θέλεις να μείνουμε τα δυο μας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ο Μπρέσνιεφ. Να μιλήσει. Ναι. Εγώ είμαι. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι. Τέλος το παιδί. 26 λεπτά. Απίστευτο. Τι συζήτηση άρα είναι σήμερα, ρε παιδί, τρελαθώ. Το Φορτούνι θέλω να δω αν έχει ανεμία, αλλά ο Μπρέσνιεφ είναι μπροστά. Ο Χρουστσόφ θα βγει από τον τάφο σε λίγο. Ναι. Μαλάτο, μαλάτο. Ορίστε. Δεν αντέχει την καζούρα. Ποια καζούρα? Όλα αυτά που λένε για τα πέναλτι, τα παιδιά και έτσι. Γιατί είπε στο Τουβού ότι την έχει στημένη γι' αυτό. Ναι, στημένη σε εισαγωγικά εννοώ. Ναι, αυτό μεταφορικά. Ναι, όλο βγαίνει υβριστικά και μα λέει παραμύθια. Κοίτα, λοιπόν, άκου, άκου. Μαλάτο, όταν μαλάτο, λέω εγώ κάτι, το έχω ελέγξει 100 φορές. Να μιλήσω. Να παρακαλώ. Μιλήσω. Είμαι ο Θουβού. Έχω κρατημένα όλα τα μήνυματά μου. Έλα, παίρνουμε ένα μήνυμά μου που σε έχω βρήσει. Οπότε σε παρακαλώ πολύ. Το Θουβού είναι αρχικά ονόματος, φίλε μου, ή απλά επειδή είσαι θαυμαστής του Βέγκου. Αρχικά ονόματος, πες το πώς θες. Είσαι και θαυμαστής του Άιμου Θανάση. Εννοείται, εννοείται. Όλοι μας. Εδώ συμφωνούμε. Και τα μηνύματά μου δεν είναι βρισκά, είσαι καζούρα. Είναι και στη Μαρμίτα και στη Ναι, πρόσεχε, καζούρα ευχαρίστω. Αλλά το θέμα είναι ότι και τα πέναλτι τα δύο ήταν και τα τέσσερα γκολ που δεν χάνονται χάθηκαν. Και δικαίως ήρθε αυτό. Για τα πέναλτι έφερα εγώ. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό. Παιδιά, είμαστε 2017. Τι συζήτηση κάνουμε τώρα? Είναι δυνατόν? Εντάξει τώρα. Εγώ πραγματικά είμαι παρακτή, αλλά με τον Βοσέλα συμφωνώ πολιτικά, μου φαίνεται. Γιατί πραγματικά έχει δίκιο ο άνθρωπο. Δεν έχω να πω κάτι. Για τα γκούλακ που είπε ένα άνθρωπο, να το πάω κι εγώ εκεί. Στα γκούλακ, κατά μέσο όρο, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν οι προδότε που συνεργάστηκαν με τον Χίτλερ. Και πήγαν εκεί πάνω, κάναν διακοπέ. Με τον Χίτλερ ήταν σύμμαχο ο Στάλιν, αγαπητέ μου, δεν μέχρι και το 1941. Και άμα έχει διαβάσει το 41 που λέτε παιδιά του και του πόντιου κατέσφαξε επειδή ήταν χριστιανοί. Καλά, εντάξει. Και για την Ελλάδα, καλά, αυτό το θέμα θρησκεία. Το να πεινάει ο κόσμο και ο παπά να βγαίνει με τα χρυσά. Να μην. Καλά, προκαλεί ο παπά με τα χρυσά τώρα και τα μερσεντέ θα τα δωρακισμένα. Έλα ρε που δεν είναι χρυσά. Του Χριστόδουλου περιουσία τώρα ξέρει τι βρήκανε τώρα. Να πω κάτι άλλο, παιδιά. Ψέματα δεν έχει ο Χριστόδουλο ούτε συζήτηση. Τα κουμπιά μόνο κάνανε άστα τώρα. Λέγε. Να πω κάτι άλλο. Να πω κάτι άλλο τελευταίο. Όχι, επίσκοπο είναι άλλο. Και ένα πράγμα, επειδή όλοι μιλάτε για το Μολότοφ Ρίπεντοφ στη συμφωνία. Κανεί δεν μιλάει για την ίδια χρονιά με τη συμφωνία Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία. Σύμφωνο μία επίθεση. Όπω επίση και με την Αμερική. Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Να σου πω κάτι, παιδιά. Αυτά δεν συμφέρουν γιατί. Γιατί έχουμε εμά εδώ στη χώρα του Άγγλου. Όχι απλά να του γλύφουμε από πάνω σκάτω, από τότε που μας δώσαν το δάνειο για να απελευθερωθούμε από τους Τούρκους, μάθαμε να τους κάνουμε τέτοιες πλάτες. Στο μαύρο κορδάτο. Βέβαια, λες και μας κάνανε κάτι, τέτοιες πλάτες στους Άγγλους. Δεν ξέρω το λόγο πραγματικά, αυτή η χώρα που χρωστάει τα πάντα. Και επίσης, επειδή κάποιοι μιλήσαν και για κτάγματα ασφαλείας και τέτοια, συμφωνώ με τον Βοσέλα, δεν πρέπει να τον κόψετε κατευθείαν αυτό. Όταν έφτασε σημείο να εκτελεστεί. Πάμε διάλειμμα, 1:31. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
ηγέτης στα σπορ. Παρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παράλογο? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera? Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Ολλανδία, 17ος αιώνας. Ενώ το Άμστερνταμ γοητεύεται από ένα λουλούδι, δύο νέοι θα ρισκάρουν τα πάντα για να ζήσουν τον απαγορευμένο έρωτα. First to flower, first to fall. Ο πυρετός της τουλίπας. Με τους βραβευμένους με Όσκαρ Αλίσια Βικάντερ, Τζούντι Ντέντ, Κριστόφ Βάλτς και τον Ντέιν Ντεχάν. Ο πυρετός της τουλίπας. Σοφία! Από τον βραβευμένο με Όσκαρ παραγωγό του Ερωτευμένο Σέξπιρ, 24 Αυγούστου στους κινηματογράφους από την Οντεόν. Απολαύστε την ταινία στο Οντεόν Πλατεία και στο Οντεόν Μακεδονία. Αγοράστε το εισιτήριό σας στο www.odeon.gr. Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της πόλης είναι πάλι εδώ. Πρωτέργεια, έκτος διεθνής νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Τρέχουμε 21 χιλιόμετρα στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτι της χώρας. Πρωτέργεια, έκτος διεθνής νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και δρόμος υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 χιλιόμετρων. Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Happenings, χορός, μουσική, πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο halfmarathon.org έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. I come from down in the valley. Λοιπόν, η εκκλησία λοιπόν και το κουκουέ οφείλουν ως χριστιανοί και κομμουνιστές να ανοίξουν τους λογαριασμούς και να βοηθήσουν τα παιδιά τα νέα. Εντάξει, να αφήσει το κουκουέ το παραμύθι και οι μεγαλοπαπάδες. Λοιπόν, μηνύματα, ένα κάρο. Τρομερή παρέα Κωστιά, χρειαστείς ενημέρωση για θέματα νεφρολογίας και σπανίων νοσημάτων στη διάθεσή σου. Ένας ακόμα γιατρός ακροατής σου. Είναι ειδικευόμενος ή ειδικός ήδη? Αυτό να μας πει ο φίλος. Να πούμε ότι βλέπουμε τα τρία τελευταία νούμερα του κινητού του. Αν έχει την καλοσύνη να μας στείλει ένα μήνυμα, να μας γράψει το κινητό του στο μήνυμα μέσα, γιατί πρέπει να πάω επάνω τώρα στη γραμματεία, στη διεύθυνση. Θα πει η διεύθυνση, τι το θες το μήνυμα, σε έβρισε, θες να μαλώσεις μαζί του, έχω τέτοια. Είναι από τις πιο δυνατές ειδικότητες στην νεφρολογία, είσαι από τις πιο έτσι, πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμος και δύσκολος, εντατικολόγοι και τα λοιπά. Και το νεφρό είναι δύσκολη η ιστορία. Εγώ τους θαυμάζω, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν μοριακές καταστάσεις και με τη ζωή. Άμα του πω τι έκανα πριν από μερικές μέρες τον νεφρολόγο, θα πηδήξει μέχρι απάνω. Που κατουρούσα μέσα στο μπουκάλι το 1,5 λίτρο να δω πόσα ουρούα βγάζω το 24ωρο για να δω πόσο καλά πάνε τα νεφρά. Πόσο ηλίθιος μπορεί να είμαι. Μετρήσεις παραγωγή ουρού. Ναι. Τα μετράς, ε? Τα μέτρησα να δω. 1,5 λίτρο την ημέρα. Καλά είναι. Αν είσαι στη φυσιολογική παραγωγή. Ναι. Πω, τι είναι αυτά τα πράγματα. Okay, ναι. Καλό, δεν είναι. Λες και στην εντατική είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πλάκα, κάνεις. Ραπτόπουλε, δεν τα διαβάζεις όλα. Χορός του Αγλόγκου δεν έγινε ποτέ. Κρυφό σχολείο δεν υπήρχε. Παπάς πήγε πρώτος να καταδώσει την επανάσταση. Δεν το υιοθετώ το μήνυμα. Φούρναρε, κάνε κανένα ψωμάκι και φτιάξε κουλουράκιο. 452. Φτιάχνει και δουλεύει πολύ καλά. Η γραμμή το διαβάσαμε. Ο ρατσισμός, Κώστα μου, είναι για τους φτωχούς και τους ηλίθιους. Πιστεύεις ότι ο Έλληνας και ο Τούρκος εφοπλιστής μισούνται μεταξύ τους? Φυσικά και όχι. Ο Τούρκος, λέει, μας σας πείραξε. Το Βυζάντιο που μας έχει σκλάβους πραγματικούς. Σαν δεν τρεπόμαστε μάθημα και στα πανεπιστήμια, άρρωστοι φασίστες, λέει ο 335.
Οι Τούρκοι είναι ο προαιώνιος εχθρός των Ελλήνων. Αυτή τελευταία οργανωμένη πολεμική επίθεση το 1974 εις βάρος Ελλήνων. Μόλις 40 χρόνια πριν. Λέω 8-17. 40-43. Ραπ, ήμασταν σε βαγόνια από Αθήνα με δύο παιδιά από Σμύρνη. Πολύ καλά παιδιά, κέρασαν και χαράλαμπο. Τα βρήκαν αυτοί, 800. Κακή αγωνιστική κατάσταση Παναθηναϊκού και ποσοστό που ενδεχομένως έχει ο Μαρίνος. Κανένα ο Ιζουνίδης. Ναι. Τι να κάνει. Ναι. Παλεύει με τα κύματα. Τώρα κατάλαβα, Μαλάτη, γιατί σε αρέσει η Χούντα. Είσαι στρατιωτικός. Λέω 704. Όχι, ήμουν έφεδρος. Έφεδρος. Μαλάτε, την απόσυρση της μεραρχίας από την Κύπρο την παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Παπαδόπουλος όταν κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το 85 για το φάκελο της Κύπρου, λέγοντας ότι το έκανε υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Να τον ανοίξουν, να δούμε. Ναι. Το φάκελο της Κύπρου εννοώ. Ναι. Εκεί. Λοιπόν, να μην λέω τώρα γιατί. Σε βρίζω 452. Μαλάτη, η άποψή σου για την πολιτική είναι το ίδιο συγκαμερίο όσο και η ομάδα σου. Παοκάρα Τύρναβος, ο 9-12. Τύρναβε, θα έχει πει πολλά ούζα, φαίνεται, και δεν ξέρει τι σου γίνεται. Το 704 λέει τρίζουν τα κόκαλα του Παναγούλη, Μαλάτη. Αν ζούσε, θα είχε πεθάνει. Λέω 704. Είναι γειτονά μου, ξέρω και τον αδερφό του και ξέρουμε κάποια πράγματα περισσότερα. Πώς πέθανε. Υποτίθεται ότι είχε ένα τροχαίο με το Στέφα, έναν από την Κόρινθο. Και βρέθηκε σε ένα υπόγειο με το αυτοκίνητο γιατί ο άλλος είχε φύγει από τα μπουζούκια και για αντί να πάει από την Παραλιακή στην Κορίνθο πήγαινε από την Βουλιαγμένης. Ναι. Αυτό είναι, πώς έγινε η ήρωας, είναι μετά. Περίεργο. Ναι, πώς έγινε. Πώς τον κάνει. Πώς έγινε. Έψαχνε ναι. Και ήθελε να ανοίξει το φάκελο της Κύπρου. Ναι. Μαζί με την Οριάννα Φαλάτση. Ναι. Το που είναι αυτή η κόμμανα ήτανε. Ναι, Ιταλίδα δημοσιογράφη. Καλή. Όχι, δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφη, αλλά ήταν ιδιαίτερα έξυπνη. Πάμε κόσμο. Ναι. Καλημέρα. Αλλαγή ώρας φιλικού με την Μπόκα και τα εισιτήρια. Πείσαμε τον Καρυπίδη μέσα από κριτική, εγώ και οι δύο αργιανοί της εκπομπής, ότι πρέπει να γυρίσει το μάτς από τις 9 στις 8 στις 7.30. Και πολύ καλά κάνει ο Καρυπίδης και την αλλάζει την ώρα, γιατί εκείνη την ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Γιουβέντους. Πάμε στον κόσμο, ναι. Καλά, σιγά το μάτς, έχει κι άλλα. Καλημέρα. Έχει ναι. Ατλέτικο Τσέλσι εκείνη την καλά, μέρα. Εντάξει, ναι. Έλα, τι θέλουμε να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Εγώ μιλάω, Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση γιατί δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή. Ναι. Ο Μαλάτος, κύριε Μαλάτη, να σας πω και κύριε. Δεν από πειράζει. Ποια περιοχή, τον Αθήνα είστε, από Πειραιά, από πού είστε. Αθήνα. Γεννημένος Αθήνα. Γεννημένος Αθήνα. Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα Περιστέρι, ούτε. Περιστέρι, μάλιστα. Δυτική Αττική. Δυτική. Λοιπόν, αυτές όλες οι περιοχές πώς καταντήσανε να έχουν ακροδεξιά φρονήματα πλέον, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποια είναι τα ακροδεξιά. Με αυτά που έχετε πει μέχρι στιγμής, αυτό μου δείχνετε. Όχι κύριε, όταν είναι κανείς φιλόπατρης δεν είναι ακροδεξιός και το άκροδεξιός δεν είναι κακό, γιατί ναι. Το άκρος λέει χέρι άκρας υγείας, δεν είναι κακό, ναι. Είναι καλό. Όχι. Λοιπόν, εντάξει, άρα εγώ που με θεωρείτε άκρο δεξιό, είμαι φιλόπατρης και είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας κλπ. Και φιλόπατρης και μεγάλος Έλληνας ήταν και ο Άρης Βελουχιώτης. Ορίστε. Ορίστε, θα σου πες το τηλέφωνο. Ποιο τηλέφωνο, χρυσέ μου. Εμένα θα μου πες τα μαλλιά, θα γίνω σαν το Ραπτόπουλο. Τι πατριώτης λοιπόν. Που έσφαζε Έλληνες στην πηγάδα του Μελιγαλά. Ορίστε. Μάλιστα. Για λέγε, λέγε, λέγε. Εγώ δεν θα σου αναλύσω ιστορία, θα σου πω ένα περιστατικό ζωντανό που το έζησα πριν μια εβδομάδα. Ό,τι. Λέγε. Εγώ δεν λοιπόν, έχω. Όσον αφορά ένα Κύπρο, παράδειγμα. Γιατί εσύ είσαι τελικά ο φάκελος της Ελλάδος, τα ξέρεις όλα. Όχι, δεν είπα όχι, έτσι. Άκουσε να μιλήσω τώρα, εγώ θα μιλήσω με παραδείγματα ζωντανά. Όταν ρώτησα για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα Κύπριο, πριν λίγες μέρες ήμουνα στο σπήλαιο της Αλιστράτης, μέσα στο σπήλαιο. Στη Λυσιστράτη πήγες. Σε εκείνο το βρωμοσπήλαιο που βρωμοκοπάει νυχτερίδες και βγαίνουν τα πουλιά από μέσα. Αυτό που λέει, άστο. Τι άστο ρε φίλε. Δεν είναι έτσι. Πήγα εγώ εκεί, τι πλήξη με. Εντάξει. Σιγά το σπήλαιο. Δεν μου μύρισε τίποτα. Σιγά το σπήλαιο. Είναι ένα από τα καλύτερα παγκοσμίως. Σόπα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι. Λοιπόν, παραδίπλα μου ήταν ένα μεγάλο γκρουπ. Δίπλα μου ήταν ένας γεράκος, όχι γύρω, μου είπε και την ηλικία του, 82 ετών. Και κήρυσα μετά από αυτά τα χρόνια που έχω διαβάσει βιβλία και δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι αληθινά, αν και ξέρω τι είμαι και τι αντιπροσωπεύω πολιτικά. Του ρώτησα μια ερώτηση του κανά και του είπα αυτό το πράγμα. Θέλω να μου πεις εσύ ποιος ευθύνεται για αυτό που έγινε στην Κύπρο. Μου είπε ότι ήταν έφεδρος αξιωματικός όπως και εσάς κύριε Μαλάτο. Θέλω να σας ρωτήσω πού ήσασταν εσείς όταν έγινε η απόβαση στην Κύπρο. Ήμουνα 17 ετών και είχα
και είχα ζητήσει να πάω εθελοντής και με γυρίσανε πίσω. Άνα μπράβο. Άκου τώρα την ιστορία. Από εδώ και πέρα να σε βάλεις υποψία. Ούτε βιβλία θα σου διαβάσω, ούτε αριστερά ούτε δεξιά βιβλία. Θα σου διαβάσω την αλήθεια και αλήθεια θα την βρεις μόνος σου. Την έχεις χάσει. Και τι μου είπε αυτός ο Κεράκος. Όταν πήγαμε να ρίξουμε την απόβαση των Τούρκων και των Τουρκοκύπριων που λένε αυτοί, προπαντός των Τούρκων, όταν πήγαν να ρίξουν οι γεμιστήρες ήταν άδειοι. Τους φέραν άδειοι. Πουλημένο μάτς. Θες να πεις. Εντάξει. Ποιος ευθύνεται, ποιος τους έβαλε αυτούς τους γεμιστές, ήτανε... έβαλε την υποψία ποτέ. Ήτανε... Όταν ήταν να ρίξουν. Ήταν ο Ιωαννίδης, κύριε μου. Μπράβο. Ο Ιωαννίδης ήταν χουντάρα. Τι αντιπρόσθετε. Αυτό χουντάρα. Ναι. Μαζί με τον Παπαδόπουλο συνεργάτης ήταν. Όχι, όχι. Πάμε παρακάτω. Τον πούλησε τον άνθρωπο. Άκουσε, φίλε, κοίταξε. Λοιπόν, να σου πω και κάτι άλλο, γιατί δεν θα σου μιλήσω. Ο Ιωαννίδης ήταν που τον έφερε το Πολυτεχνείο. Όταν θα ανοίξει ο φάκελος. Θα γελάσουμε. Εσύ πολιτικά πρέπει να αυτοκτονήσεις. Όχι εγώ. Όχι, κάποιοι εκεί, οι εθνάρχες, απόγονοι, τέτοιοι. Ποιος είναι ο εθνάρχης? Δεν ξέρω. Πες το όνομα. Ένας ήταν ο Μακάριος, όχι δεν φοβάμαι. Ο Καραμαλής και κάποιοι άλλοι, μπράβο. Λοιπόν. Από το πολιτικό φάσμα γενικά. Εγώ δεν τους θέλω τους πολιτικούς. Γιατί από μικρός τους έβλεπα. Και μπορεί να ήμουν μικρός, αλλά άκουγα και όταν μεγάλωσα και τα θυμόμουν, καταλάβαινα. Φάγελος της Κύπρου, όλα αυτά που έχεις πει στη ζωή σου και τώρα στον αέρα, θα ψάχνεις να βρεις που θα κρυφτείς. Και το τέλος πάντων, άστο τώρα, άστο. Εντάξει, άστο, γιατί ναι, η αλήθεια ναι, κρύβεται μέσα στους ανθρώπους. Η αλήθεια κρύβεται μέσα στους ανθρώπους. Με σαρδελοκούτια, λέει ο Γέννης. Μπα, δεν νομίζω για σαρδελοκούτια. Εντάξει, okay. Δεν τους περνάει τώρα. Πάμε στους πέντε τελευταίους για σήμερα. Ο Φορτούνης τι έγινε τελικά? Εξαφανίστηκε όπως τις άρχισε. Τον έφαγε ο Μελοχιώτης. Ναι. Μάλιστα, ναι. Και η αγκαλιά κάποια τραγουδίστρια μου φαίνεται. Όχι, ο Μποτία είναι. Έλα φίλε. Μόνο αυτός. Με τη Φουρέιρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς φίλε. Γεια σου Ρατομπούλη και η παρέα σου. Καλώς τον. Να σε καλά. Λοιπόν, θα πάω πολύ πίσω το 75-76. Θα σας πω μια μικρή ιστορία. Για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ? Όχι, όχι, όχι. Το 96 δεν πήρε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Το 76. Όχι, όχι, όχι. Αυτό με τους Τούρκους και με τους ανθρώπους γενικά. Επειδή η δουλειά μου ήταν επαγγελματίας δαλικέρης, πήγαινα πολύ κάτω Ιράν, Ιράκ και περνούσα από την Τουρκία. Μάλιστα. Ακούμε. Ναι, καθαρότατα. Λοιπόν, παιδιά, είχε μια περιοχή εκεί, την ξέρετε, που λέγεται Άδανα. Βεβαίως, από εκεί που φύγανε και κάναν την αποβίβαση στην Κύπρο. Ναι, αυτή, όχι, όχι, εγώ μιλάω ο δικός πηγαίναμε. Αυτή την ήταν άσφαλτος γύρω στα 400 χιλιόμετρα. Είχαν οι Τούρκοι τότε, γιατί φοβόσαν από τους Κούρδους πάλι, είχαν κάθε 30 χιλιόμετρα περίπου στρατόπεδα. Εντάξει. Παρακάτω. Αλλά στρατόπεδα μικρά, 25-30 φαντάρουσα φυλάκια όπως έχουν. Είχαμε εμείς κάποτε εδώ τα φυλάκια τέτοια. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω, όταν γυρνούσαν εγώ και ο συνάδελφός μου, άδειοι γυρνούσαν, πηγαίναμε, ξεφορτώναμε το μάτι πάνω τους και τέτοια. Όταν γυρνούσαμε, είχε μια ζέστα φοβερή, μιλάμε για Αύγουστο μήνα. Λέω τον φίλο μου, θα σταματήσουμε, λέω, γιατί θα σκάσουμε να πιούμε λίγο νερό να πληθούμε. Σταματάμε σε ένα στρατόπεδο έξω τουρκικό και λέμε το σκοπό αυτό και αυτό. Φωνάζει ένα υπόγα. Εγώ μην νομίζει να σα το πω, μεγάλο, ένα σπιτάκι. Είχε μέσα 30 στρατιώτες. Μας βάζουν μέσα στο στρατόπεδο. Είχε μια Καναδέζα κάτω από μια μεγάλη πια με φενιζόρ. Προσεστήκαμε, ήπιαμε εκεί το νερό μας. Πληθήκαμε καλά. Μας φιλέψανε λιγάκι, φάγαμε και κάτι κονσέρβες γιατί είχαμε ψοφίσει στην πείνα. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Εγώ σας ρωτάω. Ποιος Τούρκος δαλικέρης εδώ στην Ελλάδα θα σταματούσε σε στρατόπεδο ελληνικό και θα τον βάζανε μέσα να το φιλέψουν? Πέστε μου ρε παιδιά. Πού να ξέρω. Καλή ερώτηση. Θα το έκανε εδώ ο Έλληνας αξιωματικός. Γιατί Έλληνας όχι. Ήταν. Θα το έκανε. Πού να ξέρω. Δεν τα πάω καλά με τους αξιωματικούς. Εγώ δεν ξέρω. Ο άλλος ο κύριος που έλεγε δεν το ξέρει. Εγώ δεν θα του έδινα όχι νερό, θα τον κρέμαγα και ανάποδα.
Μπράβο, και είσαι άνθρωπος εσύ. Βεβαίως. Μια χαρά λεβετιά είμαι. Είστε άνθρωποι εσύ δηλαδή. Βεβαίως. Εγώ θα τον έδινα νεράκι. Βεβαίως. Μπράβο. Μπράβο, από το πουλό μου μας έδωσαν για αυτή νερό και ήταν. Μας φάξαν και μας κάψανε να μην, και κάθε μέρα μας κάνουν 60 παραβιάσεις και σηκωνόμαστε και τους τρέχουμε. Εγώ και το Σιμίτι να έρθει να πιει νερό στο σπίτι μου θα του δώσω. Λοιπόν, εντάξει, ούτε σε αυτό. Γεια σας. Bye, bye. Γιατί, τι, κανένα άνθρωπος είναι, τι χριστιανός είσαι που πρέπει να τη θρησκεία σου να συγχωρείς, να πούμε, πα, δεν είσαι κόκκινος, να πούμε, και τα λοιπά. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, Γατούβλε, σε παίρνω από την καταθλιπτική Ξάνθη. Καλώς τον. Τα χαιρετίσματά μου στο συνοπαδό μου. Μόλις έβγα από την Καβάλα και έπιασα Ξάνθη και μπήκα λοιπόν, σε εκείνο περίμενε, το χωριό που το γήπεδο. Πριν αρχίσει. Ψυχίατρο ήθελα. Όχι ότι δεν θέλω δηλαδή, αλλά θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Έπασε κατάθλιψη στην Ξάνθη. Πώς? Έπασε κατάθλιψη στην Ξάνθη δηλαδή. Δεν μπήκα στην Ξάνθη. Δεν μπήκε στην πόλη δυστυχώς. Πήγα στα πηγάδια. Χειροτέρεψε. Χειρότερα ήταν στα πηγάδια. Χειρότερα ήταν. Έπασε την κατάθλιψη δηλαδή, θα ξαναδούμε. Όχι, ρε φίλε, αν μείνω τρεις μέρες εκεί στο σαλέ, θα με πιάσει κατάθλιψη. Τι να σου πω. Θα σε πιάσει κατάθλιψη. Οπότε, δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω εσένα. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον συνοπαδό μου, τον Βασίλη. Ελεύθερα. Βασιλάρα, είμαι ο Παναγιώτης που ήρθα και σε είπα στη Β1. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Τι κάνεις, καλά είσαι. Μια χαρά. Εγώ είμαι απέναντι. Λοιπόν, έχω να σου κάνω ανοιχτή πρόσκληση για το Σαββάτο. Τρία βανάκια θα ξεκινήσουν από την Ξάνθη, να πάμε να πάρουμε το διπλό στη Λιβαδιά, είσαι προσκεκλημένος, επίτιμος. Μα εκεί θα έχετε ήττα. Ραπτόπουλε, άστα παλαβάσου. Σουβλάκια θα κεράσετε. Και στο νερό μου λέω. Καλαμάκια, selfie, καλαμάκια. Παρεπιπτόντως ήμουνα στην Ξάνθη από τις 10 Απριλίου του 77 μέχρι τις 14 Ιουνίου του 77 στη Σταυρούπολη. Ωραία. Εντάξει, και ξέρω και την Ξάνθη ερχόμουνα. Είναι πολύ ωραία, εμένα μου άρεσε. Α, θαυμάσια. Τώρα του Κώστα Γιάννη του αρέσει. Ο Ραπτόπουλος είναι καταθλιπτική πόλη επειδή δίπλα η Κομωτινή. Δεν ξέρω αν έχει πάει στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή είναι όχι. Είναι λεπτά τα αισθήματα εκεί πέρα. Αλεξανδρούπολη έχω πάει. Κάτι τέτοια. Οριστέ, κάτσε, τι λεπτά αισθήματα έχω εγώ στην Κομωτινή. Κάποια ράδια δεν έβγαινε εκεί στην Κομωτινή, κάτι έπαιρνε. Και τι σου είπα την Κομωτινή, είναι α πούμε. Πολύ καλή. Μα δεν έχει θάλασσα. Γιατί η Κομωτινή δεν έχει θάλασσα. Τι? Υπάρχει ρορότερη πόλη από την Καβάλα. Στην Ελλάδα, σε ομορφιά. Α, τώρα στη Βόρεια Ελλάδα. Κασέλες από εκεί πέρα. Στη Βόρεια Ελλάδα, πες μου μια ωραιότερη πόλη από την Καβάλα. Μπορεί να πεις την Καστοριά που έχει τη Λίμνη. Έχει τη Λίμνη. Ξάνθη, 100% Ξάνθη. Εκεί στους πρόποδες Ροδόμης με τον Κόσυνθο. Ποιο Κόσυνθο, ρε. Το παραπότα μου πέρα στην έστω. Έχω πάει, ρε φίλε. Έχω παίξει και μπάλα εναντίον της Αυτίδας Ξάνθης. Και σε μάτς έχω έρθει και εκδρομή με το σχολείο έχω πάει. Και τι να σου πω, και στο. Ναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, μην πιάσει η ψυχή μου, τι να σου πω. Άκουσε με να σου πω το παράπονό μου. Ναι. Εγώ ήρθα, πήδηξα τα κάγκελα να έρθω να σε βρω δίπλα στο γιατρό. Ναι. Δεν είναι βιτάνα, να σου μιλήσω, γιατί σε γουστάρουμε πάρα πολύ εμείς εδώ στην Ξάνθη. Εγώ κι εγώ σας γουστάρω. Αλλά και τους κορδελιώτες γουστάρω, αλλά δεν μπορώ να παραμείνω στο κορδελιό, θα πιαστεί η ψυχή μου. Στην Όλγα σμένω κάτω στη Θεσσαλονίκη, που είναι η παραλία. Να σου πούμε. Έχω δηλαδή μια. Άψε να δεις. Εγώ δεν το κάνω. Να κοροϊδεύεις τα παόκια εκεί πέρα με τον Λουτσέσκου τώρα. Ναι. Γιατί ο Λουτσέσκου μέχρι να γίνει το δικαστήριο θα μείνει στον ΠΑΟΚ μετά. Α, τα ξέρεις τα γράμματα. Πώς δεν τα ξέρουμε τα γράμματα. Αυτά θέλαμε να σου πούμε. Και μου πήγες και μου κάθισες εκεί στα επίσημα. Αν είναι δυνατόν. Τι να κάνω. Ήταν ο ανιψιός του Χατζινάκου και ερωτεύτηκε την διερμηνέα του Ολυμπιακού που ήταν από πίσω μας. Πήγες. Έπιασα αέρα. Κανόνισε εκεί πέρα ο άλλος ο Γενίτσαρος ο Παοξής να πας να κάτσεις στα επίσημα. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Τι να κάνω, φιλοξενώ. Ελπίζω ο άλλος ο φίλος μου ο γιατρός να αν μπορέσει να περάσουμε να τον πάρουμε από Θεσσαλονίκη, να κατέβουμε Λιβαδιά να πάρουμε το διπλό. Θα το πάρουμε. Το πιστεύω. Στείλε ραντεβού να τα βρεθούν τα παιδιά να σε πάρουνε. Τρόμπα Μαρίνα που θα πας με το πουν, θα μείνεις εκεί στο δρόμο. Καραγκιόζη. Έχει ένα αμάξι, φίλε.
Μια δηλαδή, χαρά είναι. Δηλαδή, του Mr. Bean τα μάξι είναι καλύτερο. Λοιπόν, αντικομφορμιστές είμαστε, γιατί να... Από εκεί κινείται το αμάξι, μια χαρά. Το γιατρό το γουστάρουμε εμείς. Το γιατρό το γουστάρουμε και τον αγαπάμε για τα καλά λόγια που έλεγε ανέκαθεν για την Ξάνθη. Μες στην καρδιά μου αυτή η πόλη και ομάδα και βρήκα τον εαυτό μου. Έτσι πρέπει. Το σαλέ μ' άρεσε πάντως. Το σαλέ. Θα τον φέρω στο μάτς με την ΝΑΕΚ. Είναι σε περίπου 4 εβδομάδες. Το σαλέ μ' άρεσε. Ήταν να ετοιμάσει. Κυριακή είναι. Κυριακή. Το επόμενο σαββατιανό μάτς που μπορεί να το φέρεις. Με τον ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρα γιατί είναι Σάββατο. Με τον ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρα γιατί είναι Σάββατο το παιχνίδι. Ωραία, ωραία, ωραία. Να το φέρεις, να το γνωρίσουμε, να μιλήσουμε, να σου πούμε πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ 2 Δεκεμβρίου, 13η αγωνιστική. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι, αλλά... Το δικαστήριο λέει μέχρι τότε. Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Πάντως η ομάδα ξεκίνησε δυνατά, δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουμε. Ο Δάκης από το Όσλο. Το Γιάννη Παπαδημητρίου που μας έχει φέρει αυτό το προπονητάρα. Ναι. Και εμείς δεν το περιμέναμε. Καλός προπονητής. Έκλεισε. Και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Φιλιά πολλά στην Ξάνθη, να είσαι καλά. Ο Δάκης ο οποίος είναι στο... Πώς το λένε την πόλη, Όσλο τι λένε. Πού είναι, ρε. Νορβηγία. Στην Νορβηγία, λέει. Πρωτεύουσα. Άμα δεις τι βρώμα έχει εκείνη η λίμνη στην Καστοριά, θα κλάψεις, λέει. Χαιρετίσματα σε όλους την παρέα. Η αλήθεια είναι ότι 6-7 πτώματα πρέπει να είναι θαμμένα εκεί κάτω. Γιατί στα Γιάννη να στην Παγκόσμια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε. Με το λάμδα το παχύ. Άρα, μπράβο. Εγώ σε παραδέχομαι. Για πολλά πράγματα, γιατί δεν παίρνεις μέρας με τίποτα, ούτε με θρησκείς, ούτε με ομάδες, ούτε με τέτοια. Δεν έχω εγώ κάτι κοσγήσει με τα πράγματα. Άρα, σε παραδέχομαι. Αλλά για να ξυπνήσουμε λίγο παραπάνω, εκείνος ο φίλος ο δίπλα, ο παππούς. Δεν είναι παππούς καθόλου, είναι ακμεότατος. Μια χαρά παππούς είναι, σε λέω, που μιλάει αργά και τέτοια. Δηλαδή κοιτήλει. Να μιλάω γρήγορα να μην καταλαβαίνει τι λέω. Όχι, θέλω, ναι, αλλά εσύ, εσύ είσαι κολλημένος από το 1860. Σούπα. Εσύ δεν κατάλαβες ότι βάλανε εμάς τώρα ποιος ήταν ο Μακάριος, ποιος ήταν ο Βαβαδόπουλος, ποιοι ήταν αυτοί. Όχι ρε, εμάς τώρα δεν ξέρω, για πες. Περίμενε, ποιοι ήταν δεξιοί αριστεροί, δεν κατάλαβες ότι αυτοί όλοι ήρθαν από Αγγλία, από Αμερική, φοβάσαι. Τι να φοβάμαι, δεν κατάλαβα. Ποιοι ήρθαν οι Ρώσοι, ήρθαν οι Αμερικάνοι, ήρθαν οι Άγγλοι. Όπως γίνεται και σήμερα. Mm. Θα το δούμε το έργο και σήμερα. Mm. Φοβάσαι να το πεις. Τρέμω, μη σου πω. Ναι. Ναι. Όχι, και εντωμεταξύ έχετε κάνει ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή... Τι έχουμε κάνει, ποιοι. Οι Ολυμπιακοί και οι Ολυμπιακοί. Εννοείται αυτό. Εσύ τι από Καβάλα είναι. Α, από Καβάλα είσαι Παοξή. Από Καβάλα. Και τι θέλεις, αγόρι μου, να συγκριθείς μαζί μου, δεν μπορείς, άστο. Άλλο πες. Στην Καβάλα ένα κάρο γάμο. Γίνεται άμα μπορείς να καταλάβεις ποιοι είσαι. Τι να καταλάβω, ποιοι είμαστε. Ό,τι σας λέμε. Ό,τι, δηλαδή ένα απέναντι, δεν υπάρχει, ρε, έχουμε ομαδάρα. Ποιος είπε ότι έχουμε ομαδάρα ή δεν έχουμε. Έχουμε ομαδάρα, μια ζωή αυτό ακούω από σένα. Έχουμε ομαδάρα. Έρχομαι πρώτος και δικαιούμαι να το λέω. Φέρτε χαρτί. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Αυτό που 60χρονε παππού, άκου λίγο. Άμα μου φέρεις... Να μη σου πω τώρα. Μην με λες, μην με λες. Ποιος είναι παππούς. Άκουμε λίγο, άκουμε πόσο λίγο. Πόσο χρόνο είσαι, Καβαλιώτη? 38. Κοντά είσαι. Ωραία, φέρε μου καμιά ξαδέρφη σου να τα συζητήσουμε. Το παππού, πάμε τώρα, λέγε. Λοιπόν. Ναι. Αυτές τις παλιές ιδεολογίες ότι έφτυγε ο ένας, έφτυγε ο Παπαδόπουλος. Καλά, εσύ μου λέγες τώρα θα μου πεις για τον Ολυμπιακό και τώρα... Θα σε πω και για τον Ολυμπιακό, ρε. Μπράβο, τα πρώτα πέντε πρωταθλήματα που πήρατε τα θυμάσαι. Ποια πέντε πρώτα? Με τον Καγκάτσι, τα πρώτα πέντε, ρε, που πήρατε. Δέκα έχετε. Στη σειρά, τα πρώτα πέντε τα θυμάσαι. Από πότε εννοείς τώρα? Το 96, βρε. Α, 96, 97, 98, 99, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6,
Βεβαίως. Με παοξή στην έποτα πήρε όμως. Εσύ το θυμάσαι? Εγώ το θυμάμαι. Είχες κανένα παίχτη σαν τον Τζόρτζεβιτς, ας πούμε. Άλλο σε λέει για τη διαιτησία σου. Άλλο. Άμα είχα παίχτη σαν τον Τζόρτζεβιτς, τα θυμάσαι. Εγώ είχα παίχτη σαν τον Τζόρτζεβιτς. Φέτος μπορεί να έχω καλύτερο παίχτη από σένα, αλλά εγώ πέναλτι δεν πήρα πουθενά. Δεν μου λες. Με τον Πλατανιά πέρυσι. 38 χρόνια. Ναι, με την Κέρκυρα. Ναι. Εκεί στην Καβάλα, μετά τους Παοξίδες, ναι. Ποιοι είναι σε αριθμό? Εδώ. Ναι, μετά τους Παοξίδες. Παναθηναϊκή μάλλον. Κάτσε να ακούσουμε. Παναθηναϊκή. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε και Γαύρος, έχουμε πολλούς. Γάβρος, ξέρεις τι σημαίνει Γάβρος? Έλα βρε, παρεξηγήσε τώρα. Αγέροχος και υπερήφανος. Παππού, να σε πει το εγγόνι σου και να είναι δικό μου, έλα. Εντάξει. Προχώρα τώρα. Αυτό δεν γίνεται, αλλά. Μην έλα, δεν μαλώνετε σαν τα κοκόρια τώρα. Δεν μαλώνουμε. Απλά μετά του Παοξίδες είναι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, πάντως Αργιανοί και Ηρακλήδης δεν είναι. Έχει, έχει, έχει. Ηρακλήδης όχι. Ναι. Καθόλου. Αργιανοί μείναν τίποτα και στην Καβάλα. Κανα δυο είναι. Κανα δυο είναι. Κανα δυο είναι. Ο ένας έχει κεφαλικό, πάω το δίνω και τα. Τον ενημερώνω τον άνθρωπο. Τι δουλειά κάνεις εκεί, ρε? Εγώ? Ναι. Δουλεύω σε συσκευαστήρια και πατάω 40 τόνο στη μέρα. Βαριά δουλειά. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Καλά, ρε. Δεν είναι γυμναστήριο αυτό. Είναι. Αλλά κοίταξε με. Δουλεύω, δουλεύω. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, εντάξει. Αλλά κοίταξε, μην το πάσες και το εθνικιστικό και ότι έφτυγε ο Μακάριος και ότι έφτυγε ο Παπαδόπουλος και ότι έφυγε. Ρε εσείς, Αμερικάνοι και Άγγλοι ήρθαν, το είπε κανένας αυτό? Έκλεισες, Καβαλιώτη, καλή δουλειά να έχεις. Άντε, ζήτω, ρε. Γεια χαρά. 11 Σεπτεμβρίου, λέει, εκτός από τους διδήμους πύργους, είναι και η μέρα που μετά τη Γαλλική Επανάσταση γεννήθηκε η αριστερά και η δεξιά. Άλλος ένας μέγας, δεν κατάλαβα το. Ευχαριστώ, ρε Φρολόγε, έχω γράψει το κινητό σου στο κινητό μου. Σου κάνω μια αναπάντητη τώρα. Εγώ θα είμαι ο 449. Οπότε θα μιλήσουμε, θα τα πούμε. Λοιπόν, θέλω Άγγελο στη θέση Κωνσταντινίδη. Παοκάρα από Ευκαρπία. Τρομερή παρέα, το διαβάσαμε. Λοιπόν, πάμε στους δύο τελευταίους γιατρές για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ραπτοφίλη, στην κυβερνητική πόλη. Καλημέρα στην παρέα, στο Γιάννη, στο Βασίλη, στο Γιάννη το Χιλιτίδη. Γεια σου, Βαγγέλη. Πώς είμαστε, να μην συζητήσουμε, ρε παιδιά, μια φορά αθλητικά. Είναι πολύ μια. Πώς έλεγε ο Ηλιόπουλος, κύριε Ραπτοφίλη. Είμαστε μια ευχάριστη. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Ναι. Να ρωτήσω, γιατί εσείς στιλιστικές ικανότητες δεν έχεις και θα προτιμήσω τη γνώμη του Βασίλη. Εγώ στιλιστικές. Βασίλη, Παπούς. Ναι, ναι, δεν έχω. Σε παρακαλώ, πες μου έναν διάσημο σχεδιαστή μόδας που απεβίωσε το 1948, που είχε ντύσει και, είχε επιμεληθεί και τις στολές του Τρίτου Ράιχ και της Βέρμαχ. Τώρα δεν θυμάμαι, δεν ξέρω ποιος ήταν, ειλικρινά. Με πιάνεις αδιάβαστο. Ήταν ο Χούγκο Μπος που απεβίωσε το 1948. Χούγκο Μπος και χορηγός της Mercedes στη Φόρμουλα 1. Συνεχίζει. Ναι, ναι, άνα μπράβο. Μήπως μπορείτε, ρε παιδιά, σας βάλω ένα κουιζάκι. Παιδιά, εννοείς και εμένα. Ποιον μεγάλο ηγέτη της αριστεράς που έκανε το αγροτικό του στους φούρνους του Νταχάου, τον έντυσε στιλιστικά ο Χούγκο Μπος με κουστούμάκι, πουκαμισάκι, γραβατούλα, παπουτσάκι και τον έστειλε ξανά στην Ελλάδα. Και καλτσίτσες, ξέχασες τις καλτσίτσες σαν το λογοθετήτη. Τις κάλτσες, ναι. Μήπως ξέρετε εσείς, κύριε Ραπτόπουλε? Δεν ασχολούμαι.